Καλημέρα Ινδονησία μου. Καλημέρα Ινδονησία μου. Καλημέρα. Ινδονίκη, Ινδονίκη. Καλημέρα Φιλιππίνες μου. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιππονίκη. Δώστε λίγη προσοχή. Χρήστο, αυτό θα βγαίνει. Αυτό ναι, να πρέπει να το βλέπουμε, φίλε. Ναι. Γιατί, ναι, τι έχουν κάνει. Δύο δουλειά έχετε να κάνετε χωρί. Τη μία την αφήνετε έτσι. Όχι τη μία. Δύο είναι τις δύο. Λοιπόν. Δεν μπορώ έτσι. Κόβεται ταχύτητα, δεν μπορώ. Ξενέρωμα μεγάλο. Στεναχωριέσαι, Δευτέρα είναι σίγουρα. Λοιπόν, αδέρφια. Όχι καθόλου, στεναχωριέμαι. Λοιπόν, γιατί μπορώ να πω απλά να πει ραδιοφωνικά μου φαόρια. Δεν είναι. Εντάξει, 100 χρόνια ραδιοφωνικά. Μπήκαμε. Φιλιππονίκη, τι άλλο. Λοιπόν, έρχεται εσχρό. Εσχρό και πανίσχυρο κύμα καλοκαιρίας από την Πέμπτη. Wow. Προφυλαχθείτε. Προφυλαχθείτε. Ισχυρότατο κύμα καλοκαιρίας από την Πέμπτη. Προφυλαχτείτε, περήφανοι Έλληνες, περήφανοι Κεντρομακεδόνες. Λοιπόν, κανονικά πρέπει, δεν ήθελα να πούμε έτσι. Ήθελα να πούμε χωρίς καλημέρα, χωρίς τίποτα. Δεν λέμε, δεν έχουμε πει καλημέρα. Καν δεν έχουμε πει καλημέρα στην ουσία. Λοιπόν, πριν πούμε καλημέρα, πριν πούμε καλή εβδομάδα, πριν πούμε καλό καλοκαίρι, να δύο ερωτηματάκια στα γρήγορα. Αν γνωρίζει κάποιος τι έκανε η Λάρισα εψέ στην Αγγλία, αν το γνωρίζει κάποιος, έτσι, γιατί δυστυχώς και εγώ δεν είμαι ενημερωμένος, το λέω, δεν ενημερώθηκα. Χαμπάρι δεν πήρα. Και τα παιδιά εδώ ρώτησα και τον Χρήστο Κιώση και τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα και μου λένε δεν ξέραμε καν ότι η Λάρισα έπαιζε στην Αγγλία. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα, ξέρεις τι είπα. Αυτό, είπε αυτό. Είπε αυτό, έτσι. Αν γνωρίζει κάποιος, ας μας ενημερώσει. Ειδικά εγώ τραβάω λίγο νταλκά. Εντάξει. Τι έκανε εψέ η Λάρισα στην Αγγλία. Και ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα. Ποιο είναι το. Λοιπόν, πώς πέρασες αυτό το χειμωνιάτικο το σουκού. Τι σημαντικό σου συνέβη ή έχουμε να το βάλουμε αυτό χρόνια. Το βάζουμε παλιά κάθε καλοκαίρι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, από 1η Ιουνίου ως τέλος του Αυγούστου. Τι σημαντικό σου συνέβη ή στο παρατρίχα που λέμε. Τι σημαντικό δεν σε συνέβη. Αυτό το σουκού, έτσι. FM κενό, προς το παρόν αυτός ο τρόπος επικοινωνίας μόνο, FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54-526. Σε λίγο θα ξέρουμε αν έχουμε και κάποιον διαγωνισμό. Σε λίγο αυτό. Χρήστο Κιώση έχουμε κοντά μας και σήμερα. Θα κάνει μαγικά του Σαντέξ στην κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Είναι η Τρόικα εδώ στον Λίμπερο της καρδιάς σου στους 107,4 μεγάκυκλους στον FM. Στα δεξιά μου Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Πολύ κρίσιμη ημέρα. Σήμερα μία η ώρα το κρίσιμο meeting που στην Ιόν. Που θα κρίνει την παρουσία του Παναγιώτη στην συνέχεια αυτής της εκπομπής. Μαζί μου, Μάριο Ασλαμάς, χαμήνη του δρόμου και τη κερκίδα. Ναι, καλά, άκουσε τη κερκίδα. Γητευτή των ραδιοκυμάτων. Πίπλα στη Μάρια, πώς το λες. Αθεράπητο. Μεταναστάλγο τη επίπλα τη Μάρια. Αυτό είναι τούτο. Εξ αριστερών μου. Χρήστο Τσαλτίδη συνεχίζει, είναι στην προετοιμασία του Άρεο. Αυτή η προετοιμασία θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες από ό,τι υπολογίζουμε εμείς. Έτσι, κάπου για εκεί πάει. 2 με 2,5 μήνες θα απουσιάζει ο Χρήστος Τσαλτίδης και μετά θα πάρει την καλοκαιρινή του άδεια. Λογικό είναι. 2,5 μήνες προετοιμασία με τον Άρη. Γι' αυτό το φωνάζω καθηγητή 3. Γιατί κάθε 3 μήνες. Και μετά θα συνεχίσει κανονικά την καλοκαιρινή του άδεια. Λοιπόν, πάμε κομμάτια. Είπες, έχεις. Έχω έτοιμα, ναι. Έχει πολύ πράγμα σαν σήμερα, φίλε. Να είναι καλά εκεί που είναι οι άνθρωποι που πεθάνανε. Έτσι. Billie Holiday, σαν σήμερα πέθανε. Η Billie Holiday τραγουδίστρια το 1954. Τεράστια. Σαν σήμερα, Σλαμά, το 1956. Βλέπεις, δεν τη σημειώσει τίποτα, όλα απ' έξω τα θυμάμαι. Βουδαπέστη, εισβολή. Όχι, όχι. Όχι. Πέθανε ο Ιαν Κέρτης. Ιαν Κέρτης δεν πέθανε, αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε, ναι. Πότε? 1956. Συγγνώμη, 1900. Δεν πειράζει, το πω εγώ. Όχι, σαν σήμερα γεννήθηκε, ρε. Ναι, σα σήμερα γεννήθηκε. Μπερδεύτηκα. Εντάξει, λίγο με μπερδέψε. Ναι, αυτό εντάξει. Okay. Ναι. Είχα πολλού θανάτου, γι' αυτό σου λέω. Άρα, το 56 ναι, πέθανε, ναι. Ενώ το 56 γεννήθηκε και δεν αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε όμω κάποια στιγμή αργότερα. Ναι. Anyway, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νάσο Γαλακτερό, κάπου το 1900 κάτι. Ναι. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό ιδιαίτερα. Και σαν σήμερα πέθανε το βάλς των χαμένων ονείρων. Το κομμάτι που μυρίζει περισσότερο Αθήνα από ποτέ, νομίζω, Δεν έχει πει τίποτα. Τίποτα. Τον εξυμνείς κάθε μέρα σχεδόν. Ναι, αυτό τι να πω. Εντάξει. Βλέπω σημειώσεις. Σαν σήμερα 1992. 94. 94. Ναι, 94. Ναι. 69 χρόνια ήταν μόνο. Τα μπερδεύω όλα 92-94. Okay. Αντίο από την Τρόικα στον μοναδικό, στον αξεπέραστο, στον ασύγκριτο. Στέκομαι κυρίως αυτό. Στον ασύγκριτο Μάνο Χατζηδάκη. Όποιος επιχειρεί να συγκρίνει
τον Μάνο με τον Μίκη Θεοδωράκη πραγματικά είναι σαν να συγκρίνει τον Μέση με τον CR 6,5. Είναι τραγικό έγκλημα που μιλάω πάνω στην μοναδική αυτή μελωδία. Όταν ακούς τη μουσική, δεν σου έρχεται εικόνα Αθήνα από αυτό το κομμάτι? Δεν ξέρω, πάρα πολύ ρε φίλε. Ναι. Πάρα πολύ, πάρα ναι. πολύ. Παλιά ακούς... καλή Αθήνα πλάκα. Ναι, 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 αυτό το πράγμα, ναι, δεν ξέρω γιατί. Μου ναι. έχει κολλήσει ρε παιδί μου ότι όταν ναι. ακούω αυτό το κομμάτι, κατευθείαν μου έρχεται εικόνες από Αθήνα. Για σε μια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Η Αθήνα που έχει χαθεί σχεδόν ολότελα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ωραίο, ωραίο θέμα. Ωραίο θέμα, γεμίσαμε σήμερα. Πολύ ωραίο θέματα. Τι θε να πούμε για τον Εντμούντο του Άρη που σκίζει τα δίχτυα και στην Ολλανδία. Πάει, γύρισε, τελείωσε. Πιστεύω ότι ήδη καταφθάνουν τόσα μηνυματάκια, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Πραγματικά συγκλονιστικά θέματα. Δηλαδή την Παρασκευή ήρθα εγώ άοπλος, δε φίλε, είχα 10 μηνύματα στις και 10. Τι να κάνεις, βάλτα τώρα ξανά. Ωραίο θέμα, μουσικό. Λοιπόν, έχω θέματα. Θέματα έχουμε. Θέματα έχουμε, αλλά δεν βλέπω. Εδώ δεν βλέπω. Τίποτα, ρε, φεύγουμε άδειες τώρα. Μια που λέει για Αθήνα. Καθόλου τη σχέση. Του καλά. Πέρσι είχα 14 Αυγούστου. Ναι, εντάξει, έτυχε. Περίπου 30 μηνύματα. Καλά, και στις 16. Χριστό, με σένα δεν έκανα. Εσύ δεν ήσουν εδώ. Γιώσεις. Πέρυσι, παραμονή 15 Αυγούστου. Ποιο κανένα είμαι, ράδι, δεν πήρε. Όχι. Με ποιον έκανα. Με κανένα ζάτσι θα ήσουν. Έκανα 14 και 16. Με ποιον έκανα. 11 με 12 έχει κάνει. Όχι 10 με 12. 14 και 16. Αν ήταν ο Ζάτσι, 11 ξεκινήσει. Ναι. Έκανα 14 και 16 μηνό. Μια και ανέφερε ο Παναγιώτης για Αθήνα. Ένα καλό θεματάκι. Α, ωραία, Athens. 5.900.000 ευρώ στο Τζόκερ. Αν ακούει ο τυχερός. Αν υπάρχει. Στην Αθήνα παίχτηκε το δελτίο. Παίζω κοροϊδό. Ενδιαφέρομαι, είμαι ελεύθερος. Με 5.900.000 ευρώ. Τι θα κάνεις. Περήφανε Αθηνέζε. Ενδιαφέρομαι, είμαι ελεύθερος. Στην Αθήνα το δελτίο, αλλά μπορεί να κάνει ένα το κουμπό, φίλε. Μην πονέζει λιγουλάκι περισσότερο. Πρόσεχε. Παιδιά, πραγματικά πρέπει να δώσουμε κάποιο κίνητρο. Για το ερώτημα το απλό, τι έκανε ψε η Λάρισα στην Αγγλία. Η Λάρισα, όχι ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος πήρε, είδα πετυχημένο ωραίο τιτλάκι, μάθημα αγγλικών. Έτσι με την Nottingham Forest, εντάξει, οκ. Okay, 0-3, το ξέρουμε αυτό. Τι έκανε η Λάρισα στην Αγγλία ψε. Δηλαδή, μήπως να δώσουμε κίνητρο. FM 103. Billy Holiday, φίλε. Εύα... Α, αυτά είναι, ρε φίλε. Εύα... η Εύα Κουσιοπούλου. Η ποιότητα επιτέλους καπελώνει αυτόν εδώ τον τύπο. Μιλάει για άλλο το πρώτο κτλ. Me, myself and I. Me, myself and I. Λοιπόν, να δώσουμε κάποιο κίνητρο. Για τη Λάρισα. Μόνο γυαλιά. Να δώσουμε κίνητρο. Δηλαδή, άμα δώσουμε κίνητρο, ξεκινήσουμε έτσι τη Δευτέρα. Άντε να δώσουμε κίνητρο. Άντε ρε παιδιά, άντε να δώσουμε κίνητρο. Λοιπόν, άντε. Τι έκανε ψε η Λάρισα στην Αγγλία? Απαντάς σωστά και μπαίνεις στην κλήρωση η οποία θα γίνει στις 11 παρα 2 πρώτα λεπτά. Μην το κουράζουμε, έτσι. 11 παρα 2 πρώτα λεπτά. Μην πω, 10:30. Λάθος μου, γιατί είναι βασικό θέμα για σήμερα. 10:30. Δηλαδή, σε περίπου 7 λεπτά από τώρα θα γίνει η κλήρωση. Τι έκανε ψε η Λάρισα που αγωνίστηκε στην Αγγλία? FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου. Δίπλα γράφεις τι έκανε. Αποστολή στο 54526. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου νέας εσοδείας από τα Opticon Express, τα οποία και μας στηρίζουν. Το πώς πέρασες το σουκού είναι εκτός διαγωνισμού, έτσι. Αυτό είναι το πώς πέρασες το σουκού, τι έκανες, τι σημαντικό σου συνέβη ή τι σημαντικό σου συνέβη παρατρίχα δεν σου συνέβη. Δηλαδή... Κάνετε κούτο πονηράδα, δεν συμμετέχει ο καθένας στην κλήρωση, μόνο αυτοί που θα απαντήσουν για το λογάκι, έτσι. Το πέρασες ξυστά, που δεν σου συνέβη, δηλαδή, στο παρατρίχα δεν σε συνέβη, το άγγιξες, αυτό το πουσουκού από την Παρασκευή που σας αφήσαμε. Ο Billy Holiday Παπαδόπουλος ενημερώνει, κυρίουλη. Ναι, εσύ καλά ακούς. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, πέρα από την Billy Holiday, μπορείς να ακούσεις. Μπορείς να βρεις, μάλλον, Rumen Calls, το τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr. Υγρασία, ζέστη, ξεχάσετε τα όλα αυτά με Rumen Calls. Η κατασκευαστική δύναμη, power δηλαδή, με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Ο Βάλς είναι η αγάπη των χαμένων ονείρων, έτσι. Αυτό ήταν που τσιλιμπούρδιζε με Γαλλίδα δημοσιογράφου, Βελγίδα, τι ήταν. Με Βελγίδα. Είχε δεσμό. Κοπελάρα. Κοπελάρα, αλλά κεράτωνε. Υπάρχει συγκλονιστική αποκάλυψη σήμερα. Εμείς εδώ πέρα δεν βγάζουμε κόμπλεξ. Για πες μας. Είμαστε. Υπάρχει συγκλονιστική αποκάλυψη. Σκάκι λέει.
υπάρχει αποκάλυψη συγκλονιστική. Αυτό που ο Ασλαμάς είπε και του βρίζαν τη μάνα τη νεκρή πριν 15 μέρες, το έχει αποκάλυψει σήμερα η Μέτροπολη. Αποκάλυψη τώρα. Είναι συγκλονιστικό. Όλη η αλήθεια για το διαζύγιο που δεν ήταν ξαφνικό. Αποκάλυψη τώρα σήμερα. Ο Ασλαμάς το είπε βέβαια εκείνη τη Δευτέρα, έτσι. Το είπε τη Δευτέρα ο Ασλαμάς. Εντάξει. Και κάποιοι έμαθα, του βρίζαν τη μάνα. Όσοι λέει, έγινε ξαφνικά. Έγινε. Και ο ΠΑΟΚ κατευθείαν είχε γιατί με τον άνθρωπο, το λεφτό παρά ήρθε άλλο. Τα προκάμια μας, μέσα. Μεγάλη αποκάλυψη. Μεγάλη αποκάλυψη. Η γιαγιά μου έλεγε αυτό. Ό,τι λέω παραπέντε, μου τα λες εσύ και πέντε. Θεός χωρέστην. Τη γλυκερία, στην παράγκα πάνω στην Ανατούμπα. Αχ, ρε γλυκερία, όλα τα έλεγε. Ό,τι λέω παραπέντε, μου τα λες εσύ και πέντε. Μεγάλη αποκάλυψη, αξίζει να το πάρετε σήμερα. Εγώ το αγόρασα, το έχω δω. Ωραίος τίτλος για εκπομπή, φίλε. Ό,τι λέω παραπέντε, μου τα λες εσύ και πέντε. Εδώ. 1:30. 1:30 συγκλονιστική αποκάλυψη. Δεν πιστεύουμε τους δημοσιογράφους. Για να μάθεις αυτό που είπε ο Ασλαμής εκείνη τη Δευτέρα. Δηλαδή δύο μέρες μετά. Το είπε τζάμπα, εσύ δώσε ένα. Εγώ έδωσα 1:30 και την αγόρασα. Γιατί τη στηρίζω. Για να διαβάζει το που είπε. Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Κορόιδε. Είναι ωραία. Να μνημονεύσω και τη γιαγιά μου τη Μαριγό λιγάκι. Γιατί είναι πολύ άγρια. Μόνο για την άλλη. Λες, μιλάω για την γλυκερία. Επειδή απλά τη Μαριγό. Δεν τα έλεγε η Μαριγό. Η οποία είναι και ονοματοδότριά μου και ήταν πανέξυπνη γυναίκα, σχεδόν σατανική. Τι λέει για τη γιαγιά, ρε γκραντφάδρε, συγγνώμη. Sorry. Δεν τη γνώρισα, Παναγιώτη, γι' αυτό. Δεν τη γνώρισα τη Μαριγό. Γι' αυτό, παιδιά, συγγνώμη, θα λέει κάποιο. Το έχουν πει και άτομα κανονικά. Λέει καλά, ρε, εσύ. Μία γιαγιά, λέω. Εσύ γνώρισα τη μία. Και δυστυχώ δεν γνώρισα παππού. Δεν γνώρισα. Εγώ που γνώρισα. Δώσε 20 άρικο να πάρω χρυσό καριδάκι. Δεν έχω χράτ, χράτ, χράτ στα ψηλά. Δεν με αγαπούσε καθόλου. Αλητία! Κράξιμο στον παππού! Κράξιμο στον παππού! Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ για Ειρήνη, τι καλή. Λοιπόν, ακόμη 3-4 λεπτουδάκια μένουνε. Έλα τώρα που γυρίζει. Ένα ζευγαράκι γυαλιά ηλίου εισαγωγή ή οράσεω από τα Opticon Express. Αρκεί να απαντήσει σωστά στο τι έκανε εψέ η Λάρισα στον αγώνα τη στην Αγγλία. Αγωνιζόταν η Λάρισα στην Αγγλία. Τι έκανε, όποιο μα ενημερώσει πρώτο σωστά. Καβατζόνι και τις γυαλάρες σε λέω. Λοιπόν, θα πάμε έτσι στρογγυλεμένα όμορφα στο πρώτο μας διαλυματάκι. Ωραία τα θέματα και αυτά. Τα θέματα αυτά ήτανε. Κλείσαμε. Πάνω κάτω. Ωραίο και μίσαμε. Έχω κι άλλα κι άλλα. Ωραία. Μουσικά πάντα. Ωραία θεματάκια. Ωραία θεματάκια. Τι κάνετε, φίλε, δίνουμε. Α, προσπαθούμε, παλεύουμε, βλέπεις. Δεν συμμετέχει ο κόσμος. Τι κάνουμε. Έχουμε τραβήξει. Σαν τρελή κάνουν. Αχ, τι να κάνουμε. Απολαμβάνουν μουσικές, ρε φίλε. Ωραία. Τραγούδια απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια, έχουμε και σχόλια, παιδιά. Έχει κάτι ψωμί. Τα βγάζα από Ιαν Κέρτης, κάτι, κάνα κουιζάκι. Έχει ψωμί, έχει ψωμί. Τι αυτά με τα κουίζ, όχι μόνο. Τι κουίζα βάλω τον Ιαν Κέρτης. Πώς αυτοκτόνησε. Καλά, εύκολο. Μέχρι και εγώ το ξέρω. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνουμε στο πρώτο μπρεϊκάκι για σήμερα και κανονικά επιστρέφουμε με θεματάκια. Να σου πω, Τζόκοβιτς Φέντερ, τι έγινε. Έχει ψωμί, μην το κέσει. Α, εντάξει, καλά. Θα το συναντήσουμε, όχι έτσι. Mm. Όχι αρπακόλα τώρα στο διάλειμμα. Το έχω, θα παίρνω θεματάκι. Mm. Και άλλο. Και πόλο σου έχω, ό,τι θες. Πόλο τι έγινε. Και στίβο σου έχω. Ποιο πνίγηκε. Και ποδόσφαιρο σου έχω αναφορές. Έχω πράγματα. Έχω πράγματα. Αλλά αλλού είναι το ζουμί. Το ζουμί είναι αλλού. Πολύ ψωμί. Λοιπόν, break. Πάμε στο πρώτο break για σήμερα, παιδιά. Όποιο το απαντήσει, όταν γυρίσουμε, δηλαδή αν δούμε το ονοματεπώνυμο κάποιου και το τι έκανε η Λάρισα εψέ στην Αγγλία, θα καβατζώσει τα γυαλάκια. Όταν γυρίσουμε, αν δεν το δούμε αυτό, πάρα πολύ απλά, παίρνουμε τα γυαλάκια εμείς οι μάγκες από τον Αντώνη, the master, ο φόρασης Δημητριάδης. Πω πω, ο Κιώσης βαριέται να σηκωθεί να κλείσει την πόρτα. Την είδε ανοιχτή και λέει, ποιος πάει, στομά, σε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα Σάββας! Παλουκάρια, τώρα φανήκα τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα σας, αγόρι μου. Καλή εβδομάδα. Καλό, καλό καλοκαίρι. Πότε απογειώνεσαι για να μονεμβάσια. Ενημέρωσέ μας, να ξέρουμε κούτρα. Έχει κάτω, κάτσε καλά καιρό έχει κάτω. Εδώ πέρα πάνω είμαστε. Άστο, άστο βράστο. Μπήκα αμάξι και μου φτιάξα τη μέρα. Καλημέρα από την πιο όμορφη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη. Άντε ρε, έστειλε η Γιάννα η φίλη μου. Χριστίνα Φοροπούλου, του αείμνης του Πλάτων. Χριστίνα, καλημέρα, Χριστίνακη. Ρε φίλε, ρε φίλε. Δηλαδή, κάτσε εγώ, αν την κατατάξω στις 25 πιο όμορφες. Δεν υπάρχει δεύτερη, ρε. Είναι η πρώτη, ήταν, είναι και προφανώς θα παραμείνει. Η μάνα της ίδια Πενέλοπη Κρούζ. Τώρα με φέρνει σε δύσκολη θέση. Γιατί?
Τι δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει εσένα. Τι σημαίνει δεν αρέσει εμάς. Άκου τον Κυριούλη τι λέει. Α, να είναι καλά, να είναι καλά η γυναίκα έτσι και να είναι καλά η Χριστίνα και η οικογένειά της. Δεν σχολιάζω. Ναι. Εγώ έχω που λένε μου τον αδερφό της. Και έχει αδερφός, ωραίος τύπος. Ναι. Το μικρό. Το πιο μικρό. Ναι, δύο αδερφούς δεν έχει. Ένα νομίζω. Έχει αν έχει έναν τέλος πάντων αυτό. Ναι. Νομίζω. Οκ, sorry. Αυτό τέλος πάντων. Θυμίζει λίγο Μοσχοβίτη. Μπράβο, ρε σκύλε. Ναι. Άρα Χριστίνα, 10 λεπτά για σένα μιλάμε. Μπράβο. Ναι, μοσχοβητίζει λίγο. Ναι, λίγο έτσι. Αυτό ναι. Το λες και καλό. Ναι. Έλα, εντάξει, ωραία. Λίγο πιο μελαχρινός. Δεν το λες και καλό. Λίγο μου θυμίζει και στη Γκουαρδιόλα in his playing days. Άντε, ρε Χάμερ, μαυριδερό είναι ο Γκουαρδιόλα, σαν και εσένα. Εσένα, Λουιζάου. Πολύ, πολύ. Τον έκανε, λοιπόν, τον παιδιά. Κακάσιμο τον έκανε. Τα γυαλιά δεν τα παίρνει κανένα. Τα γυαλιά μου έρχεται να τα δώσω στο Ιβιτσόσκελο. Θα πάρω εγώ αν είναι. Ειλικρινά. Ειλικρινά που απαντάει την πιο πατάτα που υπάρχει. Ιβιτσόσκελο, είσαι τραγικό, ειλικρινά σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Λοιπόν, ένα-ένα. Καλημέρα, Σάβα. Ξεπαρθένιασμα. Πάμε τώρα στον λατρεμένο 211, στον προσφάτο πατέρα 211, που υπογράφει πάντα ως Νίκος Πάοκ Ασβεστοχώρη και πραγματικά δεν υπάρχει. Αγαπητέ Νίκο Πάοκ Ασβεστοχώρη, πρόσεξε, γιατί το μήνυμά σου έχει έρθει σε 10 δόσεις. Θα σου έρθει τα μπλάς. Πρόσεχε, παλικάρι, μήπως κάτι πατάς ή έχεις κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό που θα διαβάσω τώρα ήρθε λέξη-λέξη. Αυτό που διαβάζω τώρα ήρθε λέξη-λέξη. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή να έχουμε. Ελπίζω να ήρθαν καμιά δεκαριά μηνύματα, Μάριέ μου. Νίκος Πάουκ, ασβεστο... Α, το κάνει συνειδητάρεση. Αχαμένος είσαι εσύ. Αγόρι μου, συγγνώμη, τώρα το... Θα κόψει πάνες από το μωρό. Είναι 10 μηνύματα ακριβώς. Μπράβο, μπράβο. Τι καλός όμως που είναι. Νίκο Πάουκ, ασβεστοχώρη, δεν έχουμε λόγια. Έτσι είμαστε όλα τα Πάουκ, Ερασλάμα, έτσι είμαστε. Καλά, έτσι δεν. Κουβαρντάδες. Δεν είστε έτσι όλοι. Τζαναμπέτιδες. Δεν είστε όλοι. Τζαναμπέτιδες, ναι. Τζαναμπέτιδες είστε. Νίκο Πάουκ, ασβεστοχώρη, sorry, δεν έχω λόγια, φίλε. Δεν έχουμε λόγια, δεν, ειλικρινά. Από καρδιάς είμαστε γονιπετείς μπροστά σου ως σύγχρονοι υπότες του Βίλιαμ Σκοτ. Σωστός, γι' αυτό παραδέχομαι Χρυσοκιώση. Ας έρθει από εδώ. Έτσι, παραδέχομαι του Σερ Walter Scott. Είπα, λέμε εγώ, Σερ Walter Scott. Scott Whisky. Βέβαια. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιον εκεί πέρα που να μην έχει διαβάσει τον Ιβανό ή τα παρατήσω όλα. Έτσι. Κάθε μέρα. Θα τα παρατήσω όλα. Τέσσερις φορές. Λοιπόν. Δύο έχω βρει, σας αγαπώ πολύ. Δύο αδέλφια έχει. Το Ιβιτσο. Στα έλεγα, εγώ δύο αδελφούς έχει, εσύ λες, εγώ τα λέγα. Εγώ τα λέγα. Εσύ τα λέγες. Εγώ τα λέγα, όχι εσύ τα λέγες. Καλά, εντάξει. Δώσε μια μουσική, Ανάσα Χρήστο. Το απλό ερώτημα, τι έκανε ψέ η Λάρισα στην Αγγλία, το Ιβιτσόσκυλο απαντάει. Καλός που είναι όμως, ρε φίλε. Έτσι, λίγο αγαθούς. Έτσι είμαστε οι Παοξίδες, φίλε. Είμαστε λίγο έτσι αγαθοί. Δεν έκανε τίποτα αφού τα φιλικά της ξεκινάνε 9 εβδόμου με Πανιόνιο. Δεν θέλω γυαλιά, έχω. Μ' αρέσει που δεν έχει γυαλιά. 19 εβδόμου. 19 εβδομ. Μ' αρέσει που δεν θες γυαλιά για τα στάβινα. Άρα, Βιτσόσκυλο και εσύ. Θα στάβινα, Μακμπούφεν. Τα θέλει το ποπουδέλι. Μακμπούφεν ή Βιτσόσκυλο. Θα στάβινα εγώ. Με την απάντηση αυτή που δίνεις. Ξεκινά 19 εβδόμου με Πανιόνιο. Βέβαια και ανοίγει και τη θύρα το πέταλο ο Αλέξιο Κούγιας. Αναγνωρίζοντας το πόσο μοναδική σημασία είναι η παρουσία του κόσμου για την ομάδα. Τεράστιος Αλέξης Κούγιας και τεράστιο ή Βιτσόσκυλο. Λοιπόν, είναι τόσο λάθος η απάντηση που μου. Ρε φίλε. Δώστα. Τα γυαλιά είναι. Αποφασίζω εγώ λοιπόν. Λοιπόν, Χρήστο, πες τη Μαριλής ένα ζευγάρι γυαλιά στο Ιβιτσόσκυλο, εκτός και αν επιμένει ότι δεν θέλει. Ναι. Να μην το στείλουμε ανοίγμα. Αλλά λέει δεν θέλει. Ναι. Είναι ο 756 το Ιβιτσόσκυλο. Να πάρει κανένα καινούριο από το Opticon Express. Έτσι. Πήγαινε δε στα Polarized. Oh, τα οποία αν πει κέρδισα θα σου τα δώσει 30 ή 35 ευρώ που έχουν αρχική 120 με 140. Και με αυτά τα γυαλιά πάλι τον πρωταθλητή πρωταθλή εδώ, η Βιτσόσκυλο, να ξέρεις. Να χαρείς λιγάκι. να χαρείς λιγάκι. Πω παιδιά, τα ραδιόφωνα. Τους παραδέχομαι, μπράβο. Σου δίζουν ένα θεματάκι, τα πολιτικά ραδιόφωνα. Να μου πεις, ναι, είναι αυτό που λέμε, η εποχή τώρα που ψάχνεις θέματα. Βαρουφάκι, βαρουφάκι. Και το σουρδίζουν, άκουσα σήμερα σε πολιτικό ραδιόφωνο. Περίπου 63 λεπτά μιλούσαν γι' αυτό. Υπάρχει εικόνα. Για τον καυγά του Βαρουφάκη με τη. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ πέρα. Εγώ απλά το άκουσα μόνο. Για τον καυγά του Γιάννη Βαρουφάκη στο αεροδρόμιο. Μουσική, Ανάσα Χρήστο. Παιδιά, σήμερα δεν βγάζουμε τίποτα σταύρου χρήσιμου τέτοια, έτσι. Μόνο αν υπάρχει είδηση, προφανώς. Προχθές που έβγαλε το σταύρο, 1,5 λεπτό έκανε να μιλήσει. Αν υπάρχει είδηση, κανονικά δεν. Εφιάλτης. 2 λεπτά, 2,5 λεπτά, πασχαλάκι.
Περιμένεις δηλαδή. Σε βομβαρδισμό κλισέ και στερεοτύπων, ρε Πασχαλάκη. Εντάξει, τι να πει, ρε φίλε. Ρε Πασχαλάκη. Ήρθα μια πλάκα εδώ. Εντάξει, μη λες τίποτα. Ήρθε η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος να τιμήσει την Κλουζ. 100 χρόνια της Κλουζ. Καλά, η τραγική ομάδα Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Ναι, από ό,τι μου άκουσε ο γιατρός, λέει, ναι. Φίλε με αυτούς, λέει ειλικρινά, έχω και εγώ ελπίδες να σκοράρω. Πραγματικά λέει. Όχι όμως ο Ιντέγε. Τον καλημερίζουμε. Ο οποίος όμως μας έχει στήσει τεράστιο θεματάκι. Τεράστιο θεματάκι, να είσαι καλά, Ρεσιάκη. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Όχι μουσικό. Όχι μουσικό, δηλαδή όχι τραγουδάκι. Να βάλω τραγουδάκι. Βάλε κανένα, θε να σου πω κανένα κομμάτι. Κι άλλο, κι άλλο έχω. Να πάει ο κόσμο. Να βάλω εγώ και μετά βάζει ένα κομμάτι. Άντε, τι να σου βάλω. Τι να βάλω. Να βάλει τι μπουρδε σου. 30 κομμάτια λίστε έφερα. Τι θε να βάλω. Εκεί μπορούσα να παίξω χατζηδάκι. Τι να παίξω με τα γάρια. Άντε, ρε χαμένο του. Εκεί όταν παίζα χατζηδάκι. Εκεί μπορεί και να έχουν κάνει παρέα μαζί. Μπρέντα, λίγο όμω το είπε ωραία το. Διόλου απίθανα. Διόλου απίθανα να έχουν παίξει μαζί του εκεί. Διόλου απίθανα. Δεν σου δίνει σημασία ο κόσμο όμω. Το βλέπω, ναι. Οι χολύπτες. Οι χολύπτες. Το βλέπω. Οι χολύπτες. Το Κιώσι. Βλέπω. Σε θέλει, σε θέλει. 789 τι λέει. Λοιπόν, μήνυμα του 169 με τη σειρά. Φαντομάς, ναι. Ό,τι λέει ο Σούπερ Μάριος παρα 5, οι άλλοι τα λένε παρα 10. Αλλά την άλλη μέρα. Φαντομά, είσαι μοναδικός, τεράστιος, ανεπανάληπτος. Μήνυμα του 789. Αν δεν λαθεύω, και προφανώς δεν λαθεύω, προφανώς σωστεύω, είναι ο Ρωμανίστα από την Δυτική Αττική, ο οποίος λέει «Περιμένω πώς και πώς τον βλαχοκάγκουρά σου να έρθει στη Μόντζα και να ξυνίζει τη μάπα του όταν θα τον γιουχάρουν όλοι οι τυφώζοι». Οφείλω να ομολογήσω, γυαλιά ξέρω εσύ, δεν θέλεις, δεν μπορείς και στην Αθήνα. Όταν έρθει ο πέρας, πάντως χρωστάμε, κρατημένα είναι, δεν κάνω πλάκα. Ρωμανίστα εδώ είναι... Δύο ζευγάρια γυαλιά από τα Opticon Express για σένα. Σε περιμένουν όταν έρθει ξανά από την Αθήνα να μας δεις. Να δεις το φίλο σου, ποιον βλέπεις και να δεις και εμάς. Το μήνυμά σου είναι πραγματικά τεράστιο. Υποκλίνομαι, αλλά έχω έτοιμη απάντηση. Χρήστο, άστε την απάντηση να κυλήσει. Έχει και μεγάλη εισαγωγή. Το βρήκες. Έχει και μεγάλη εισαγωγή αυτό. Στο αφιερώνω με αγάπη. Στο αφιερώνω με αγάπη. Αυτή είναι η απάντηση για το τι έκανε η Λάρισα. Τι να κάνει η Λάρισα, ή μάλλον. Με σεβασμό στη Λάρισα. Να, ναι, η Λάρισα μπορεί να κάνει. Μάζεψες. Και αν δεν κάνω λάθος. Εσύ πολύ δυνατά είναι, Χρήστο. Το 2 είμαι. Λίγο αν μπορείς, πάρα πολύ δυνατά. Ωραίο, γευστικό, αλλά ωραίο. Με την Blackburn τι είχε κάνει η Λάρισα, ρε παπ. Ισοπαλία. 2-1 εδώ, ρε. Εδώ 2-1. Και στην Αγγλία ισοπαλία. Ναι, πέρασε όμως. Πέρασε η Λάρισα. Δεύτερο μάτι ήταν εδώ, νομίζω. Το δεύτερο στην Αγγλία. Σίγουρα. Δεν μπορεί να θυμάμαι λάθος εγώ. Μεσημέρι το παιχνίδι. Η Λάρισα μπορεί να κάνει στην Αγγλία. Η μαϊμού η Λάρισα, τι να κάνει ρε. Τι να κάνει μες στην Αγγλία η μαϊμού η Λάρισα. This is Engelund. Ξέρω ένα παλικάρι που έχει το 45 αυτό, όχι στο LP, το 45 αυτό, το τι είπα, ναι το 45 έτσι, το, ναι, το μικρό, το βινιλιάκι. Το έχει πάνω στο εξώφυλλο με αυτόγραφο του Τζο Στράμερ, εδώ στην πόλη μας. Μάριο το λένε. Λοιπόν, μεγάλες... Θεός χωρές τον. Απλησίαστος, μοναδικός, Τζο Στράμερ. Κομμάτι σε άλμπουμ τραγικό, έτσι, μέσα στην παρακμή τους. Απλησίαστες στιγμές, χθες, στο Silverstone. Ρωμανίστα, 6 νίκες. Πήρε το ρεκόρ του Αλέν Πρόστ και του Τζιμ Κλάρκ. Κρατούσαν αιώνες. Με 5 νίκες στο Silverstone. Ωραία, να ξύσει μου που έχω. 6 νίκες στο Silverstone. Ο Αλιταράς. Ο Αλιταράς, ο Μαυρούλης με τα σκουλαρικάκια. 6 νίκες. Απίθανες εικόνες στο Silverstone. Φάτε κάτι μάπες. Καθαρά ποδοσφαιρικές. Η εικόνα είναι καθαρά Reading. Σαν έτσι το Reading Festival. Δεν υπάρχει αυτό. Χιλιάδες σκηνές. Χιλιάδες σκηνές. Εκατομμύρια Union Jacks και φυσικά τους το ανταπέδωσε τι, και τι δεν έκανε. Πέρασε μπροστά από όλους με το αυτοκίνητο. Μόνο που το σκαρφάλωσε πάνω στα σύρματα το αυτοκίνητο. Και όταν πήρε τη σημαία, όταν πήρε τη Union Jack και την έκανε και έκανε το γύρο του θριάμβου, έγινε το κάντο και το stage diving. Εκεί που ανεβαίνεις δύο φορές πάνω στα σύρματα, κάντο το stage να μείνεις στην ιστορία με κάτι βλαχογερμανούς και κάτι βλαχογάλους και κάτι βλαχοβραζιλιάνους. Κάντε το stage diving να μείνει στην ιστορία. Εγώ δεν το έκανα, όλοι το είπανε. Στα εκτός να σε και από κάτω ο κόσμος. Κάντε το stage diving, ρε παλικάρι μου. Κάντε το stage diving, ρε παλίκαρε. Να λιποθυμίσουμε. Λοιπόν, για πολλωστή φορά, βαθιά υπόκληση στο team της ΕΡΤ
φαίνεται ότι αυτή είναι η διαφορά. Ότι το έχουν, το ζουν, ξέρουν τα πάντα και οι τρεις. Ναι. Ζητώ χίλια συγγνώμη από την κοπέλα. Νομίζω ότι λένε Αγγελική. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Η κοπέλα δηλαδή θέλει 30 Θεσσαλονικής δημοσιογράφου ποδοσφαίρου. Oh. 30. Βαθιά υπόκληση και στον Ηλία Παπαϊωάννου και στον Φαμπρίτσιο Λαζάκη. Στείλε κάποιο το όνομα τη κοπέλα. Νομίζω ότι είναι Αγγελική. Το επιθέτω δεν ξέρω καθόλου. Αρκάδη. Μεγάλες στιγμές και οι τρεις απίστευτες γνώσεις και αντίληψη και αναγνωρίζω και τον τελευταίο οδηγό, τον τελευταίο πίσω, τέρμα, σε μακρινό πλάνο. Σακαράκα. Και τι γίνεται. Χίλια μπράβο ρε παιδιά, χίλια μπράβο. Πέρα ανοιχτωμένοι όλοι οι ποδοσφαιρικοί, οι 8 στους 10 είναι για αυτοκτονία που μπερδεύουν μαύρο με ξανθό, όχι απλά... Δεν λέω ξανθό, μαύρο με μαύρο. Ξανθό με μαύρο στην κυριολεξία. Βαθιά υπόκληση. Σε κάνουνε να θες να καθίσεις να το δεις. Να βλέπεις αμάξια να τρέχουν. Κι ας μην είχε ενδιαφέρον στην ουσία. Αλλά είχε τρελό αγώνα χθες. Μαγεία. Πραγματικά σπουδαίος αγώνας εκτός από τη νούμερο 1 θέση. Εκεί υπάρχει αυτός ο σκύλος, ο μαύρος, ο Βρετανός. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιώργο Ιταλό, το μήνυμά σου σε λίγο. Το έχω δει εδώ και μισή ώρα περίπου. Είσαι τιμωρημένος γι' αυτό. Είσαι τιμωρημένος. Το καταλαβαίνεις το γιατί νομίζω. Να σου ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσεις. Ναι. Αν δεν έκανες ραδιόφωνο, θα παρακολουθείς Φόρμουλα 1. Όταν δεν έκανα, ναι, πρέπει να έχω δει 15 πλάσεις ώρες. Έβλεπες, όντως. Καταρχάς, αγόρι μου, το έχω πει. Είχα περίπου 60 συνεχόμενα τεύχη, Auto Express, 4 τροχή. 70 συνεχόμενα. Είστε το άνθρωπο που δεν ξέρει που μπαίνει βενζίνη, φίλε. Ασχολείται με αυτό το πράγμα. Φοβερό, δεν είναι. Και ήμουν και πάρα πολύ καλό. Φοβερό. Και ναι, πάρα πολύ καλό. Εννοείται. Εννοείται, πάρα πολύ καλό τα πάντα. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι. Αφήνει σήμερα ο κόσμο. Το έχω ξαναπεί αυτό με το. Ναι, είχα 800 τεύχη. Έδινα κάθε μήνα για περιοδικά αυτοκινήτου. Στο και... ύφο, στο στήλο σου, ρε παιδί μου, δεν πιστεύω ότι θα σου άρεσε. Αν δεν σε ήξερα, έτσι. Δεν σε άλλο το αγωνιστικό, βρε. Το αγωνιστικό. Εγώ θέλω βασικά χώμα, λάσπη. Ραϊκόνεν. Θέλω ραλί, ναι, και θέλω auto cross. Τζίγκερ. Λατρεύω auto cross. Mm. Εντάξει. Καλά, δεν έχω τον τζίγκερ αγαπημένο μου με τίποτα. Εντάξει, ναι, αλλά έχω άλλους. Έχω άλλους αγαπημένους. Όπως. Δηλαδή τζίγκερ τώρα, δηλαδή για το όνομα θέλω. Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Χώμα θες. Ποιο ήταν το πραγματικό όνομα του Σιρόκο. Αυτό ήταν παράγκυρε, το τέτοιο ρε. Το θυμάσαι το Σιρόκο. Πήρε τη Βουρβουρού, ρε. Μικρόπινε εκεί πέρα. Τα έχει χάσει, ρε παιδιά, ο Σλαμά. Νομίζει αυτοκίνητο. Ποιο ήταν το πραγματικό όνομα του θρυλικού Έλληνα πρωταθλητή Σιρόκο. Ίσως το κορυφαίο όνομα των ελληνικών αγώνων όλων των εποχών στο χώμα. Το κορυφαίο. Προφανώς σε ραλί νομίζω ότι είναι το κορυφαίο. Αν όχι το κορυφαίο, στα 2-3 κορυφαία. Ο Κιώσης, αν δεν το ξέρει, μπορεί κάλλιστα τώρα να αποχωρήσει. Φεύγει. Αν δεν το θυμάται. Θα πάει στο Σιρόκο στη Χαλκιδική. Άρε, Στέλλα Βουρνιέλη. Το θυμάσαι. Πολλά φιλιά στη Ζελίτσα. Τι ωραία κοπέλα, ρε φίλε. Περίμενα να μου πει, ρε φίλε, βάλε κάτι εύκολο, κάτι δύσκολο. Με την Ελίζα, τη φίλη τη. Εντάξει. Ωρα, φίλε. Το ξέχασε. Αλλά λέει το Σιρόκο. Λοιπόν, αν μπορεί, α το στείλει κάποιο. Θα επιβραβευθεί. Το πραγματικό όνομα του Σιρόκο. Τον ξέραν όλοι ο Σιρόκο. Πρώτο Έλληνα, ο Σιρόκο. Τέταρτο στη Γενική Κατάξη ο Σιρόκο. Ξέρω αυτό από Σιρόκο. Ο Σιρόκο στο τέτοιο. Ο Σιρόκο στην Ανάβαση. Ο Σιρόκο στο Ράλι Ακρόπολη. Ο Σιρόκο επιστρέφει. Ποιο ήταν το πραγματικό του όνομα. FM και ενώ μηνυματάκι. Αποστολή στο 54526. Λοιπόν, από τις πιο συγκινητικές στιγμές στον αθλητισμό φέτος. Με διαφορά. Καλό τον Χρήστο Κιώση, αν δεν το είδε, να βάλει τώρα να το δει και να το δείξει και στον Παναγιώτη, τον Παπαδόπουλα. Καλημέρα Κυριακή, καλοκαιρινή, δροσερή. Πολύ ωραίο. Έχει το μπουφάν μέσα. Πολύ ωραίο, δροσερότατο, πάρα πολύ ωραίο. Είπα, πολύ ωραία η παντελώνα σου. Τζάκι Στιούαρτ, δάκρυσαν και τα μικρόφωνα, ο θρυλικός, ο μοναδικός Άγγλος πρωταθλητής, Τζάκι Στιούαρτ, με τι outfit. Καρότρα γιάσκα. Άντε ρε. Το βρήκες ρε σκύλε. Καρότρα γιάσκα. Και καρό παντελόνι. Α, αυτά είναι. Στα χρώματα της Union Jack. Και Royal Blue σακάκι. Μετράνο. Προσκύνημα. Είχα φέτος, δεν θυμάμαι να συγκινήθηκα τόσο ούτε σε ζουμάρισμα σκηνοθέτη, σε αγγλικό ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Αν δεις ανάλογη εικόνα ρομανίστα στη Μόντσα. Άντε ρε χαμέλε, ο Σιόρ τον Τζιρκουλίνη τώρα. Έλα και πες μου. Αν δεις ανάλογη εικόνα στη Βλαχομόντσα. Φάτε κάτι. Έλα και πες μου. Φάτε κάτι μάπες. Εννοείται από τον αγώνα Silverstone νούμερο 1007 δεν ήταν δυνατόν να λείψει ποιος. 1007. 1007. Να βοηθήσω λίγο. 0. 07. 0. James Bond. 7. Έτσι. Daniel Craig. Άντε ρε, ήταν εκεί. Σε ατελείωτη ποζεριά. Και λήψη με το κινητό στη στροφή πριν την εκκίνηση. Ωραίος άντρας. Στο γυμναστικό γύρο. Ναι. Με ποια είναι παντρεμένος. Μπον Καμπελούτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι με αυτή τη βλάχα. Βλάχα. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Daniel Craig. Βλάχα, με αυτήν. Τη βλάχα! Βλάχα τη χωριά της, τη μόνο εσύ! Βλάχα, είπε τη Μόνικα. Αχαμε. Γιατί με αυτήν που είναι. Ναι. Αυτή, με αυτήν που είναι θέλει. Emma Stone. Θέλει Μπελούτσι. Θέλει Μπελούτσι. Και την άλλη, πώς τη λένε, ρε. Σκάλετ Γιόχανσον. Όχι, άστε να αυτή, ωραία. Πες την άλλη, πακέτο μας, δεν μου αρέσει καθόλου. Ψάρι, Μπελούτσι με την. Μπελούτσι και ποια άλλη. Πένε ρε Μπελούτσι, την είπαμε. Η πολύ αδύνατη, μωρέ. Αυτή. Από το Tom Raider. Η Αντζελίνα Τζολί. Σε παρακαλώ πολύ. Μπελούτσι και Τζολί, πάρτε και τις δύο, ναι, όπως είναι. Ναι, όπως είναι στο θερμαϊκό μέσα. Που αν σου μιλήσει μία από τις δύο φίλε με ιταλικές σημαίες θα βγαίνει στους δρόμους. Αχαμένε τώρα το παίζει και πολύ. Όχι. Sting. Sting το παίζω. Τι? Θα γυρίσω από την άλλη. Όχι, να πω στον κόσμο. Όντως το πιστεύω το πράγμα που λέει. Δεν, ναι, κοροϊδεύει. Ναι, δεν κοροϊδεύει τώρα, δεν κοροϊδεύει. Στο αλλά λέω, δεν έχω κανένα. Βέβαια στην πράξη θα το δούμε. Αν γίνει κάποια στιγμή στην πράξη αυτό το πράγμα, γυρίσει να κοιτάξει κάποια Τζολί, ας πούμε, στον δρόμο, ξέρω. Θα τη πω πώς ήταν, ναι, μαζί σου, ναι, τόσα χρόνια ο Μπραντ. Ο Μπραντ, ναι. Προτιμώ να ήμουν με τον Μπραντ. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, ποιο ενδιαφέρον. Ο άλλος με το λότο να τον γνωρίσει, να τον να του φτιάξει τη ζωή. 5900, Καρτάση. 5900. Τι θα κάνει με 5900. Σου λέγει ο Θεό, θα πάρει τα 5900, αλλά θα κόψει. Τα δάχτυλα από το ένα σου χέρι, θα τα κόβες. Όχι. Α, 5900! Είδες όταν είναι με το θέμα υγείας, ρε φίλε. Ναι, τι μου έβαλες, κάτι και κάτι πολύ ακραίο, ρε φίλε. Γιατί ακραίο, ρε φίλε. Δεν πες να έχω. Ακραίο και τα 5900 να πάρεις. Πού θα δούμε αυτά, 19 ζωές να έχουμε μπροστά μας, ρε φίλε, δεν θα δούμε αυτά τα λεφτά. Με 5900. Τον παντρεύομαι, ελεύθερος είμαι. Βάλε τέτοιο όπως. Και θα περνάω καλά. Βάλε τέτοιο όπως οι πειρατές. Με όποιαν θέλω. Με όποιαν θέλω. Μεγάλος Daniel Craig. Με τη γυναίκα. Κάνε refresh. Με τη γυναίκα του Daniel Craig. Ποια είναι, ρε, θύμισε, ναι, λίγο. Να βγω έστω για μισή ώρα. Να βγω έστω για μισή ώρα. Είναι. Είναι μία από τις μούσες του Γιώργου του Λάνθιμου. Μεγάλο του κόλλημα τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και φυσικά κούκλος και gentleman τεράστιος. Δεν πήγα εκεί. Jenson Button. Να παίρνει δηλώσεις από τους τρεις πρώτους μετά τον αγώνα. Τεράστιος Jenson Button. Παραμένει πιο στυλάτος από ό,τι ήταν. Πρέπει να έχει πάει με αρκετές γυναίκες ο Jenson Button, λέω εγώ. Του δανείσω καμία. Λέω εγώ. Χρήστος Κιώσης βάζει την υπογραφή του, λέει σε βλάχος. Ασλαμά, μου λέει σε βλάχος. Με παραπάνω από 15.000 βάζω την υπογραφή μου, αποκλείται να έχει πάει. Ο, γιατί οι Άγγλοι είναι αυτοί γκέι, είναι αυτά, είναι τέτοιοι. Ναι, δηλαδή. Χρήστος Κιώσης, βαριά 16.000 λέει, επειδή είσαι βλάχαρος, βαριά 16.000 να έχει πάει ο Jenson Button, είναι πιο όμορφος από ό,τι όταν σταμάτησε. Φαντομά, θέλω πάρα πολύ να συμφωνήσω με το μήνυμά σου, κουνήσω δηλαδή καταφατικά το κεφάλι μου, αλλά και εμένα μου αρέσει η γυναίκα του Μακρόν. Με μουτζώνει. Μας μουτζώνει ο Κιώσης. Πεθαίνω. Φιλέ, είναι γυναικάρα. Η Μπριζίτ. Η Μπριζίτ. Πεθαίνω. Στην γιαμού της, λέει ο Ιχολίτης. Στους παραγωγούς. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Ωραία γυναίκα. Πεθαίνω. Και ποιο κανονικά. Νέα πρέπει να τα φίλε. Και ναι. Ποιο νέα πρέπει να τα φίλε. Λοιπόν, σχολιάστε τα όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν στον πανέμορφο και συναρπαστικό από τις θέσεις 2 και πίσω αγώνα στο Silverstone, στο μοναδικό Silverstone. Και με αφορμή αυτόν η υπέροχη τηλεοπτική κάλυψη, εννοείται, σαν πληροφορία για την χώρα πριν τον αγώνα, έμαθα κάτι αδιανόητο. Τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία κάθε 25 μίλια. Ρωτάω και Κιώση και Παπαδόπουλο. Κάθε 25 μίλια.
Ρωτάω και τον κόσμο, τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία, λάθος δικό μου, βοηθάω. Τι αλλάζει στη Μεγάλη Βρετανία κάθε 25 μίλια. Το παρουσίασε στα επίσημα στοιχεία ως χώρα που φιλοξενεί τον αγώνα. Εύκολο. Μεγάλη Βρετανία είχε. Ποιοι κατάγονται από εκεί. Τα πιο γνωστά μέρη. Πολιτισμό το ένα το άλλο. Ένα κατεβατό ατελείωτο. Πανεύκολο. Λοιπόν, τι αλλάζει στη Μεγάλη Βρετανία κάθε 25 μίλια. Απίστευτο. Συγκλονιστικό. Να δούμε αν έρθει απάντηση. Τι αλλάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όχι στην Αγγλία μόνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε 25 μίλια. Δεν είναι αστείο, δεν είναι πλάκα, το έδειξε χθες και το σχολίασαν η πολύ πολύ ωραία τριάδα, ο Ηλίας, ο Φαμπρίτσιο και η Αγγελική. Και νομίζω Αγγελική, νομίζω. Αν το όνομα ξέρεις. Εντάξει. Άντε, πηγαίνουμε στο δεύτερο break για σήμερα. Να δώσω λίγο αυτό εδώ. Η Βιτσόσκυλο, ναι. Τα γυαλιά είναι δικά σου φίλε, ούτως ή άλλως. Έτσι. Ο Τάσος Λιβιεράτος ήταν ο Σιρόκο. Και όταν θα πέφτουμε στην ίδια την παγίδα. Νομίζω δίδυμο με Μανώλη Μακρινό. Νομίζω. Εδώ ζητώ συγγνώμη. Ήταν αιώνες μαζί. Ήταν δίδυμο. Ναι, υποκλίνομαι. Πρέπει να είναι Μανώλης Μακρινός, ναι, υποκλίνομαι. Τεράστιος Τάσος Λιβιεράτος, ο Σιρόκο, υπτάμενος. Πρέπει να έχω τουλάχιστον 30 φωτογραφίες με Σιρόκο στον αέρα. Και δεν ρωτάω με τι έτρεχε, έτσι. Εννοείται με, δεν ρωτάω με τι έτρεχε. Διαβάζω χορηγό, πάρε όμως φόρα για να διαβάσει το μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού. Δεν θέλω να το διαβάσει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Injection Service, Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα. Στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψυχασμού, CFC και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα τη διάγνωση, κυριούλη. Αγαπούλες μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, πολλά φιλιά. Βαλεντίνα, ναι. Προχθές σε ημνήσαμε, ναι. Μας έλειψες. Ανησυχήσαμε για σένα, είναι η αλήθεια. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που βλέπουμε μήνυμά σου. Μήνυμα φωτός, μήνυμα ζωής. Είναι από τις συλλεκτικές στιγμές, τις πολύ πολύ σπάνιες φορές που μήνυμα της Βαλεντίνας έρχεται. Έρχεται αργά. Όχι πρώτο. Θωμένο, ναι. Ναι. Μέσα σε όλα τα άλλα. Έτσι. Ωραίες στιγμές σήμερα. Άμα την επιστροφή μας, διαβάζουμε τα δύο μηνύματα του Γιώργου του Ιταλού, είναι τιμωρημένος στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Από μένα δεν είναι. Από μένα είναι. Από σένα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, από μένα είναι. Και το κατάλαβε το γιατί πιστεύω, ο Γιώργος του Ιταλός. Και φυσικά ανοίγουμε και γραμμές. 2310-287-888. Pixlax. Κλείστε τη μουσική. Κλείστε. Α, τώρα το διαβάζει. Αχ, είσαι εσύ ένας. Αυτό είναι μήνυμα, ναι. Το είδα. Γυναίκες σαν την Μπελούτσι, με γυναίκες σαν την Μπελούτσι, θες να περάσεις μία-δύο βραδιές μαζί τους. Ενώ σαν την Ρέιτσελ Βάις, θες να περάσεις μία ολόκληρη ζωή μαζί τους. Πιξ Λαξ, Λέων το Σοφού 18, έκτο όροφο, έλα να σ' αγκαλιάσω και να σε φιλήσω στο Μάγουλο. Λοιπόν, ο ήρωας της ημέρας λέγεται Βιτσόσκυλο. Η κάθε εκπομπή έχει τον ήρωά της. Το τελευταίο διάστημα είναι σχεδόν κάθε μέρα 501. Εννοώ SMS-ικός ήρωας, έτσι. Όλοι το ίδιο είναι, προς Θεού. Αλλά ο ήρωας της ημέρας σήμερα, ξεκάθαρα, μέχρι στιγμής, είναι το Βιτσόσκυλο. Κανονικά. Απάντησε του κιόλας αν θες για να κερδίσεις χρόνο. Δεν υπάρχει. Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε. Παπαδόπουλα Ασλαμή. Τώρα, ναι. Παπαδόπουλα Ασλαμή. Θέλω τις γνώσεις σας. Είμαι ανάμεσα σε Σύφνο, Σέριφο, Αμοργό για διακοπές 4 μερούλες τέλη Αυγούστου. Ποιο προτείνετε, η Βιτσόσκυλο? Και τα 4. Και τα 4. Ξεκάθαρα όμως πάω για Σέριφο, Αμοργό. Τρία νησιά στέλνει και τα 4 λίγο. Ξεκάθαρα. Α, τρία, sorry. Ναι, sorry. Νόμιζα θα το πεις ανεπιφύλακτα, Αμοργό. Και τα τρία. Υπέροχη Σέριφος. Εγώ έκανα έγκλημα, φίλε. Πόσες φορές πήγαμε Σύφνο και δεν πήγα απέναντι. Σέριφο. Ναι, έγκλημα. Εννοείται. Φίλε, από τα τρία όπου και να πας, κούκλα. Σε σχέση με τα τρία αυτά, η Σύφνος έχει αλλάξει απίστευτα προς το όχι καλό. Έχει γίνει η Μύκονος του Easy Listening και του Lounge. Η Σέριφος και η Αμοργός παραμένουν πολύ πολύ κοντά σε αυτό που ήταν, ας πούμε. Προφανώς η Σέριφος είναι όπως ήταν η Σύφνος πριν 20 χρόνια. Αρχές 90s.
η Σέριος παραμένει απλή, εναλλακτική, λυτή, απέριτη. Απέριτη. Πολύ πορτοκαλί μαξιλάρα σε Σύφνο. Κάτι που λέει δεν πάει στη Σύφνο. Και πολύ lounge και πολύ πίνω το καμπάρι μου και ανακατεύω την ελιά, ας πούμε. Απλά αν πάει 4 μέρες μπορεί να το συνδυάσει Σύφνο Σέριφο. Τίποτα, όχι. 4 μέρες δεν φτάνουν τίποτα στο. Να χαρίσει μια μέρα να πάει, ρε φίλε. Καλά. Απέναντι είναι η Σέριφο, τι είναι, μισή ώρα είναι. Μία ώρα κάνει το πλήρω. Μία ώρα εντάξει. Ναι. Να πάει ημερών, αυτό λέω. 4 μέρες, αν δεν έχει πάει κανένα τα 3. Να τα καταλάβει, να τα ζήσει λίγο. Δηλαδή, αν πήγαινε για 5, για 6, για 6 καλά άνετα, θα έλεγα ναι, να πάει 2 σε κάποιο άλλο. Αλλά 4. Με και τι θα πάει. Τέλη Αυγούστου. Με κομμενίτσα. Τέλη Αυγούστου, ξεκάθαρα πιο πολύ κόσμο θα έχει Σύφνο. Ξεκάθαρα, δεν σχολιάζω. Και πάρα πολλοί γάμοι γίνονται μετά τις 25 Αυγούστου. Μπατμανίδης. Αυτά. Αλλά και τα 3 είναι μέσα, φίλε, άστα. Νησάρες και τα 3. Και τα 3 νησάρες. Λοιπόν, γραμμές. Είπε Σύφνο γάμο και ορίστε. Να, τα λιμανίδες. Ναι. Φοβερό. Ναι. Γραμμές ανοίγουμε σε λίγο. 2310-287-888. Χρωστάμε κάποια μηνυματάκια. Πάρα πολλά. Που βγάζουν θέματα. Μουσική ανάσα και πάμε στα μηνύματα. Περιττό να το πω, αλλά το λέω. Μήνυμα του Γιώργου Ταλού που ήρθε πριν από περίπου 52 λεπτά. Ναι, γεια σας. Γενικό επιτελείο στρατού εκεί. Yes. Δεν μ' αρέσει, κύριε φίλε. Σε αγαπώ. Σε αγαπώ κανονικά. Yes. Λοιπόν, στέλνω για τη χαρά τη συμμετοχή. Δεν θέλω γυαλιά, το ξέρουμε η Βιτσόσκυλο. Η Λίβερπουλ πάντως κέρδισε Ασλαμά χθες. Ναι. Ούτε καν ασχολούμαι. Και προχθές ένα φιλικό 0-6, κάτι τέτοιο. Ούτε καν. Ποια με την Ουνιβερσιτατέα. Ουνιβερσιτατέα. Χαμένε. Διάβαζα τώρα το δεύτερο. Λοιπόν, νέο μήνυμα του, Γιώτη, του Γιώργου του. Ιταλού, πού τώρα Παναγιώτη. 523, έλα. Γιατί? Όχι, πηδήξαμε 169. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε. Yeah. Γι' αυτό μπερδεύτηκα λίγα, κιάσε, μην τα πηδάμε. 169, μήνυμα. Παναγιώτη, ο Μάριος που λατρεύει τη γυναίκα του Μακρόν, απορρίπτει την Μπελούτσι. Τι παιδικά χρόνια μπορεί να πέρασε, υπογραφή Φαντομάς. το μήνυμά σου το λατρεύω και μόνο επειδή έχει ύφος. Και μόνο που έχει ύφος, έχει τέλος. Τέλος. Αλλά δεν την μπορώ την Μπελούτσι, φίλε, καθόλου. Μπελούτσι και Τζολί τις θεωρώ πακέτο για πέταμα. Και τις δύο. Πραγματικά. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Τι. Γενικά, εμένα πολύ σπάνια μου αρέσουν αυτό που λέμε οι γυναίκες των ανδρών. Όπως και οι άντρες των γυναικών. Κλούνεϊ. Δηλαδή, μπράβο. Τζορτζ Κλούνεϊ. Είναι ο άντρας που γουστάρουν οι 9,5-10 γυναίκες. Τέλος, για μένα έκλεισε, άστον. Δεν θέλω. Εντάξει, μου αρέσουν πολλές βέβαια. Από την κατηγορία αυτή, που μάλλον είναι εξαιρέσεις. Αρκετές. Μάλλον που είναι εξαιρέσεις. Εντάξει, Σκάρλετ Γιόχανσον, πεθαίνω. Σκαρλετάκι μου. Σκάρλετ, πεθαίνω. Πεθαίνω. Εντάξει. Αλλά είναι κατά αναδεκαετία πολύ λίγες. Το Ναταλάκι μου. Δηλαδή, Kim Basinger, ναι, πεθαίνω. Νάταλι Πόρτμαν. Πεθαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, φίλε. Ναι, όχι τόσο πολύ. Μένα πολύ. Μ' αρέσει, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν έκανε μια ταινία την Ελισάβετ. Όχι τόσο πολύ. Την Ελισάβε, ναι. Την Νάταλι Πόρτμαν. Ναι. Την Τζάκι Κέννεντι, ναι. Την Τζάκι, συγγνώμη, Τζάκι Κέννεντι, ναι, συγγνώμη, ναι. Ναι. Μπέρδεψε την τη βασίλισσα της Αγγλίας. Ναι, ρε, όντως πώς θα κάνει τη χρειά. Τρεις αιώνες πριν με την... με την Τζάκι Κέννεντι. Έλα, διάβαζε τα άλλα. Η Βιτσόσκυλο, με συγκινείς, νομίζω ότι είναι ο Μανώλης Μακρινός, ναι. Πραγματικά με συγκινείς. Λοιπόν. Άλλη μία φορά το μήνυμα του Pixel Axe. Χρήστο, κλείσε για τη μουσική. Άλλη μία φορά, τεράστιο μήνυμα. Γυναίκες σαν την Μπελούτσι, τις θες για να περάσεις 1-2 βράδια μαζί τους. Ενώ σαν την Rachel Weisz, θες να περάσεις μία ζωή μαζί τους. Είναι η σύντροφος, η παντρεμένη νομίζω, είναι η σύζυγος του Daniel Craig, έτσι. Rachel Weisz και μία από τις μούσες του Γιώργου Λάνθιμου. Βέβαια, εγώ πεθαίνω με τη γυναίκα του Γιώργου του Λάθιμου. Πεθαίνω. Έτσι. Κόλλησα τώρα. Αχ, κόλλησα. Δεν είναι δυνατόν, ρε. Το περίμενα. Λέω, το πω και το θα κολλήσω. Άμπελ Φερέιρα. Και μιλούσαμε πότε, με φίλο προχθές για αυτήν. Πριν 2-3 μέρες. Απίστευτο. Αχ, τώρα κόλλησα. Δεν πάμε στη γραμμή, δεν το θυμηθώ. Α, τώρα θα θυμηθείς. Βάζω φόρμουλα όταν δεν με πιάνει ύπνος. Θαλαμοφύλακας. Μπράβο, ρε θαλαμοφύλακα. Αυτά είναι. Εγώ βάζω τα μισά φετινά μάτς του ΠΑΟΚ. Ναι, καλά, εντάξει. Θαλαμοφύλακα. Ναι. Χόρτας μπάλα φέτος, μιλάς κιόλας κακομύρι. Αμπελ. Όχι, αντελ. Αντελ. Αμπελ.
δεν είναι δυνατόν. Γιώργο Ταλό, πού πάει το. Πού κολλάει το Στέλιος Ρόκος. Τέσσερα αφημί παίρνει, λέει. Με 5,9 εκατομμύρια ευρώ παίρνει τέσσερα αφημί, λέει ο θαλαμοφύλακα. Για τον Ηρακλή, για μένα. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται, πλάκα μου κάνει. Άντε μωρέ, Αριάν. Αριάν Λαμπέντ. Μπράβο, ρε Χρήστο. Όχι, μπράβο, το είδα από μέσα. Από Google, από τον Ιάπωνα το είδα. Αριάδνη. Αριάν Λαμπέντ. Πεθαίνω. Πεθαίνω με Αριάν Λαμπέντ. Την έχει ο άνθρωπος καψίσει. Τον κύριο Τιχέρη, δεν το είπα. Δεν μα αρέσει εμά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Διάβαζε Ιταλός. Τεράστιο μήνυμα από το Ιβιτσόσκυλο. Άντε πάλι. Με Λάντσια Στράτους έτρεχε και μετά από μία. Δεν το διαβάζω. Είναι μία λέξη που αρχίζει από B. Και τελειώνει σε 9. Που του έκανε η ΕΛΠΑ, παρένθεση, διοργανώτρια αρχή, κλείνει η παρένθεση, τα παράτησε όλα και την Στράτους την πήρε ο Τζίγκερ. Δες τι μαθαίνεις. Η Βιτσόσκυλο, αυτό δεν το ήξερα. Είσαι σίγουρος. Για να το στέλνει. Το στέλνει με πολύ σιγουριά. Αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω, ότι τη Λάντσια Στράτους του Λιβιεράτου την πήρε ο Τζίγκερ, το μαθαίνω τώρα. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα, όνομα και ομάδα, καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα, Κυρκό. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Πάμε. Φύλαθρος της ΑΕΚ, ο παδός του Πιερικού. Πάμε. Μια και αναφερθήκατε σε γυναίκες. Στα νεανικά μου χρόνια, εμένα μου άρεσε η Κλαούντια Καρδινάλε. Ναι. Η Μπεμπέ. Με Καρδινάλε, όχι, μου κάνει πολύ Λάτιν, δεν μου βγαίνει, αλλά γυναικάρα. Πληθωρική, ορισμός της πληθωρικότητας. Μπεμπέ, πέθανα και πεθαίνω. Του Χόμφρι Μπόγαρτ, η γυναίκα, η Λόριν Μπακόλ. Λόριν Μπακόλ. Γυναικάρα η Λόριν Μπακόλ. Γυναικάρα, εννοείται. Το βλέμμα. Το βλέμμα. Ναι, ναι. Και από τις... Λέει ο Χρήστος Κιώστης, η Άβαν Γκάρντνερ, σας άρεσε? Όχι, μ' άρεσε η άλλη πατριώτησά της, η Ίγκριντ Μπέργκμαν. Και θα σου φανεί παράξενο, μ' αρέσει τώρα η Πενέλοπε Κρούζ. Καθόλου. Πάρα πολύ. Ούτε να τη βλέπω. Πάρα πολύ. Σαν την Πενέλοπε Κρούζ πιστεύω. Δεν έχει, έχει, πιστεύω ότι στη Σταυρούπολη έχει καλά, πάνω από 5.000. Αφού συμφωνεί ο δικός μου, μου αρκεί. Εγώ. Ο δικός σου ποιος είναι, ποιος? Εγώ είμαι. Ποιος, ο Παπαδόπουλας. Αυτός που βρίζει όλη μέρα την ΑΕΚ, όχι, ποιον λες? Όχι, ναι. Καλά πιστεύει, κάνει. Ξέρεις, ναι. Όχι, δεν την βρίζω ποτέ. Δεν καλά κάνει. Έτσι του βγαίνει, έτσι κάνει. Δεν την βρίζω. Λοιπόν, η γυναίκα του Πλανητάρχη, σ' αρέσει, Μαρή? Καθόλου. Η κόρη είναι ωραία. Καθόλου όχι. Η κόρη του, ναι. Πολύ πλαστικούρα, Κυρκό. Η γυναίκα του όχι. Η οποία είναι από χωριό της Βοσνίας, κάτι τέτοιο. Την κόρη του δεν την είδα. Όπως δεν είδα και την κόρη του Πρέλεβιτς, που λένε είναι πολύ ωραία. Τι είναι, δεν μου αρέσει καθόλου. Η Άννα, η Ανούλα. Πάλα δεν θέλω. Μου αρέσει καθόλου. Άντε ρε, χαμένε. Να είναι γερό το κορίτσι και να είναι γερός και ο Μπάνε. Θα βγάλει τη κόρη του καλαθοσφαιριστόρ μας στις κάρτες. Άιντε χαμένε. Εσένα, αν σου αρέσει δικαιώμα. Παναγιώτη, είναι όμορφη. Όμορφη, πανέμορφη είναι, Κυρκό. Τι είναι, παιδιά, είναι πανέμορφη. Α, μην δεν σ' αρέσει εσένα, κακομύριε. Άσε τώρα. Πας καλά. Τι πίνεις, λοιπόν, η ΑΕΚ πάει να κλείσει δύο παίκτες τώρα, να τους δούμε. Α, Αρδίζογλου και τέτοιο και ποιον άλλο. Τον, όχι. Τραβούσι. Έρχεται, εφέρνεις. Ο Βέρντε και τον... Και έναν Ολιβέιρα, για να τους δούμε. Όχι έναν Ολιβέιρα, φέρνεις τον Βέρντε από τη Ρώμα. Και φέρνεις Κάπο Βέρντε. Και τον Νέλσον Ολιβέιρα, Μαντέλα. Ο οποίος μάτωνε δίχτυα με τη φανέλα της τεράστιας Norwich City. Και το αγγλικό 442 τον χαρακτήρισε κάποια στιγμή Πορτογάλο Ερικ Καντονά. Καντονά. Είναι σαν τον Πόνσε που έχασε. Καλύτερος. Θα καπαρώσει τη δεύτερη θέση. Πιο ψηλός, πιο έμπειρος. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σου, Παπαδόπουλε, που συμφωνείς μαζί μου. Γεια σου, ρε Κυρκό, πώς αγαπάω. Το ξέρεις, το ξέρεις πολύ καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Για να ακούσουμε άλλο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Θωμά Στόντον, ο παδός του Ηρακλέου και τη έλευση στην Αγγλία. Εφημερικά, θέλω να σχολιάσω αυτό που λέγεται για τη Φόρμουλα 1. Μάλλον συμφωνώ με Παπαδόπουλο. Ναι. Εγώ μόνο άμα κολλήσει το τηλεκοντρικό μου στο Ζάπρου και δεν θα δει μισό λεπτό. Εντάξει, το είδες θες επειδή ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Το είδα γιατί είχε υπέροχες εικόνες, είναι Βρετανίλα και γιατί είχε
συγκλονιστικές προσπεράσεις και τρελές μονομαχίες. Άντε ρε, πήγαινε τώρα καλλιτική να δεις τι γίνεται. Κοίταξε, αυτό σε δικαιολογώ, γιατί και ο φίλος μας που ούτε καν είχε δίπλωμα, και εντάξει δεν είναι μαζί μας πλέον, ναι. Το Silverstone το βλέπε. Το βλέπε, ε. Το βλέπε, ναι. Ο Φώτης. Ναι, ο Φώτης. Εντάξει, βρετανόσκελο, εντάξει. Φώτης. Εννοείται. Έβλεπε μέχρι τις υποδρομίες του Άσκοτρε. Εννοείται. Οι υποδρομίες του Άσκοτρε, φίλε, έχω βάλει, έχω στήσει εκπομπές ολόκληρες εδώ πέρα. Υποδρομίες του Άσκοτρε. Θέλω να μου πει κάποιος. Είναι πολύ το ενδυματολογικό με τι ρούχα θα πάνε. Έτσι, μπράβο, ναι. Κυρίως τα καπέλα των γυναικών. Κυρίως τα καπέλα των γυναικών. Sorry, στον το λίγο. Τα δύο κυριότερα πράγματα που μπορεί να αρέσει στη φόρμουλα, α πούμε, φίλε. Θέλω να ακούσω από κάποιον να μου πει, ξέρεις τι, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει εκείνο. Που πεθαίνει, ας πούμε, για τη φόρμουλα, αυτό το πράγμα που γίνεται. Εμένα μου αρέσουν, ίσως. Μόνο κάτι μπλουζάκια που φοράνε το team. Ναι. Αν και έχουν πολλές διαφημίσεις και αυτό δεν ξέρω. Καλά, εννοείται, χθες ήταν η ατμόσφαιρα, ήταν ποδόσφαιρο, έτσι. Στην προσπέραση που κάνει στον πόλεμο. Τι άλλο με εκνευρίζει. Ότι μόνο η Ferrari έχει οπαδούς. Δεν έχουν οι άλλες εταιρείες. Αυτό με εκνευρίζει. Πουθενά δεν είναι. Η Βλάση. Η Βλάση. Έχουν σημαίες, έχουν πάνε με μπλουζάκια, με κασκόλ. Κρύβονται, ρε, κρύβονται. Οι Άγγλοι είναι πολύ με τους. Οι Άγγλοι είναι πάρα πολύ με τους οδηγούς Βρετανούς. Πάρα πολύ. Πάντα ήτανε. Δηλαδή και με Τζένσον Μπάτον, α πούμε. Τα αρρωστάκια τη φόρε που ήρθαν στην Ελλάδα του είδε στο πέταλο. Είδα γκολ και φάσει, δεν είδα κερκίδα. 0-3. 0-3, ναι. Το παιδιά, μια ομάδα που ούτε καν ακούμπησε φέτος στην Εξάρα, η φόρε, είχε μεταπτώσει, α πούμε, ήταν πολύ ασταθής. Ναι. Έπαιζε με την τέταρτη ομάδα της Ελλάδος. Ναι. Και την έκανε καλαμπούρι που λέει ο ομάδα. Ναι. Τι να λέμε. Ατελείωτο καλαμπούρι, ναι. Ναι. Έτσι. Ναι. Πραγματικά, α πούμε. Θα ήθελα να δω τον Κίμωνα Κουλούρη, τον Ευθύμη Κουλούρη. Στην Forest, στην Championship του χρόνου. Πιάσαμε κορόιδο τους Γάλλους. Δηλαδή, αν ακουμπάει μπάλα. Αν ακουμπάει μπάλα. Κότσο. Είχε έναν αμεόμπι, μάλλον αδερφός του Σόλα. Του, ή ο Σόλα, ναι. Ήταν, ο ψηλός που κάνει την ασίσματα. Που κάνει τα κουνάκι πάσα. Στο, ναι. Το τρίτο γκολ υπάρχει Έλληνας που θα να κάνει αυτό το σουτ. Το σκρίμερ, κανείς. Μετά τον Ταραλίδη, τον Γιάννη. Μπράβο. Οπότε υπάρχει παίκτης Έλληνας που να κάνει αυτό το σουτ. Συμφωνώ απόλυτα. Ο οποίος όμως Ταραλίδης, όταν πήγε στον Ολυμπιακό, λέει: άντε, θα βελτιωθεί, θα κάνει αυτό. Μόνο το σουτ, τίποτα άλλο. Οπότε ο πρόεδρος Νότιγχαμ μπορεί να δει χαρές από αυτή την ομάδα, γιατί η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να δει ούτε φέτος. Το παίρνει και έτσι, εντάξει. Τίποτα άλλο. Δηλαδή ο Ταραλίδης έφερε παίκτη που. Εκεί, τίποτα. Το σουτ αυτό, τίποτα. Πήγε στον Ολυμπιακό. Το μικρό Ηλίας. Γιάννης Ταραλίδης. Ένα μονοκόμματο. Με τον Τελικριάνη. Ένα πράγμα μονοκόμμα. Ο Ταραλίδης και ο Στάθης Πεσλιβανίδης του Λεβαδιακού είχαν δυνατότητα. Πεκτούρα με το μουστάκι, το παχύ, ο τριχωτός. Είχε έρθει από την από Σοβιετική Ένωση. Σοβιετική Ένωση. Ναι, πεκτούρα ο Πεσλιβανίδης, κλαίω, ναι. Τον έχω και... Για εξίδες μέχρι τις 12, αν πάρει κανένας αξίδες. Ποιον είχε, σέντερ φόρ είχε φέρει Άκη από τη Σοβιετική Ένωση. Δεκαετία 80-90. 80-90, τη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Πεχλιβανίδη, να πω αυτό λιγάκι. Ναι, πρέπει να τον έχω τον Πεχλιβανίδη αφίσα από τον Μπλεκ. Έγραφε πολύ, έγραψε πολλά γκολ. Ναι, ο Στάθης ήταν επεκταράς, ο Στάθης, ναι. Δεκαετία, τέλη 80, αρχές 90. Τέλη 80, εκεί, ναι. Τέλη 80. Έπαιξε, ή ήταν... Μετάνα, Καβαλιέρη, πρέπει να έπαιξε με αυτούς. Πέρασε και... Καλά Μαρτινέο, σίγουρα. Κάτσε, περίμενε. Στην ΑΕΚ είπες. Για ΑΕΚ είπες. Όχι, ποιο λέει, τον Πεχλιβανίδη λέμε, παιδιά. Γιατί περνάει τώρα. Άρα ρωτάς για τη ΑΕΚ. ΑΕΚ έφερε έναν, πέρασε και δεν ακούμπησε. Εντάξει αυτό λέω. Καλά, ωραίο, καλό που είσαι. Ωραία, έγινε Θωμάκο, έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Βαγγέλης από Αριδαία, ο παδός του Αλμοπού, θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες ανανεώσεις του Αλμοπού. Όχι, δεν πήρα για τον Αλμοπού, άκουσα επειδή είπατε για τον Ταραλίδη. Ναι. Το Γιάννη είναι από εδώ. Το ξέρω, ναι. Από το Αριδέας, από το ξέρω. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν πατάει καθόλου εκεί, όπως ναι, και ποιος άλλος παικταράς που έβγαλε ο Ελμοπός. Τώρα παικταράς, δεν ξέρω, Λουκάς Βίντρα, σε υψηλό επίπεδο αυτή νομίζω. Λουκάς Βίντρα. Ο Βίντρα εμφανίζεται καθόλου στην περιοχή. Όχι, πιο σπάνια. Γιατί αυτός, δεν ξέρω ο πατέρας του αν ζούσε εδώ ή είχε φύγει έξω. Αυτός είναι από Τσεχία, από Τσεχία καταγωγή. Δεν είναι ακριβώς η καταγωγή του από εκεί. Είχαν φύγει σαν πολιτικοί πρόσφυγες. Αυτό ναι, αυτό εννοώ. Και ξαναήρθανε ναι, Έλληνες γονείς. Από ποιο χωριό είναι ο Λουκάς, από Αριδαία ή από άλλο χωριό. Εδώ στην Αριδαία μέσα καθόλουσαν. Ο παπάς μου ήταν ταχυδρόμος, βγήκε στη σύνταξη τώρα. Και τους θυμάται που τους πήγαινε γράμματα. Και τον αδερφό του τον θυμάται. Καλά, η περιοχή έχει βγάλει. Η περιοχή είναι ποδοσφαιρομάνα, ρε. Πολύ πράγμα εννοείται. Εντάξει, ποδοσφαιρομάνα, δεν είμαστε και σαν τη Θεσσαλία. Ναι. Έτσι, εκεί πέρα χαμός γίνεται, αλλά εντάξει, κάτι εντάξει. Κάνουμε. Και ήθελα να πω αυτό για τον Ταραλίδη, κυκλοφορεί εδώ πέρα ένας, όχι αστικός μύθος, πώς να το πω. Ναι.
χωρικός μύθος. Ναι. Πάνω στο χωριό, επαρχιακός μύθος. Ένας επαρχιακός μύθος, ναι, ότι έχει σπάσει δοκάρι στο χωριό του. Α, στο χωριό του. Στο γήπεδο, ναι, από τα σουτ. Πολύ δυνατά σουτ. Μόνο αυτό βέβαια, όπως είπες και εσύ, ήταν πριν 2 εβδομάδες εδώ ο Ταραλίδης. Τον είδα τυχαία με τα μάτια του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ο Ταραλίδης από πού είναι? Από το Ριζοχώρι. Από το Ριζοχώρι. Α, εκεί είχα πάει τέτοια μια φορά, φαντάζομαι, που είχε εκλογές. Πω, φοβερό. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, ρε, Ριζοχώρι. Είναι από εκεί, αυτό το σουτ μόνο, και ο μπαμπάς μου. Δεν βελτιώθηκε καθόλου. Ναι, εγώ ειδικά όταν πήγε στον Ολυμπιακό, λέω κάτι θα βάλει στο παιχνίδι του, τίποτα. Έκατσε πάνω στα λεφτά. Μπράβο. Γιατί και από εδώ κάτι παιδιά από το χωριό που είναι φίλοι μου, ναι, τον λέγανε, ρε Γιάννη, ξέρω εγώ, έλα στον ΠΑΟΚ τότε, ναι, εκεί τον καιρό, αφού, ναι, δεν παίζει στον Ολυμπιακό, και έλεγε, παιδιά, τα λεφτά είναι πολλά. Δεν αφήνονται. Βέβαια, αυτό έλειπε. Είχε δηλαδή το παιδί και έκατσε εκεί πάνω στα λεφτά και δεν δούλεψε. Εντάξει, επιλογή. Και ψιλοέπαιξε όταν πήγα. Ναι, και τώρα παίζει. Δηλαδή, εντάξει, καλή κατάσταση. Ναι. Και ήθελα να πω ότι. Ασχολείται καθόλου με προπονητική. Ασχολείται με προπονητική. Όχι, παίζει ακόμα ενεργός. Μέχρι πέρσι ενεργός. Α, πού παίζει, πού παίζει. Αχ, δεν θυμάμαι, στην Κύπρο είναι. Μια ομάδα, και πέρσι είχε βάλει και δυο. Τι λες, εγώ ξέρω τι κατάλαβα. Ότι παίζει στην ΕΠΣ Πέλλας. Όχι και εσύ, όχι, στην Κύπρο παίζει. Πόσο είναι, παιδιά. Ο Γιάννης ο Ταραλίδης, του Ολυμπιακού. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορεί να πει, εδώ παίζει ο Τζιόλης. Θα το ψάξω. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Δόξα κατά το πιάσει. Α, μπράβο, μπράβο. Άρε, πόσα ξέρω, πόσα ξέρω. Άκου να σου πω τώρα. Και ένα τελευταίο και να κλείσω. Και ο πατέρας του είχε δυνατό σουτ. Τρομερός, ναι, σουτ, είναι κληρονομικό. Ναι. Παίζανε, ο μπαμπάς μου ήταν τερματοφύλακας στο χωριό του. Και όποτε παίζανε κόντρα, ήταν και συμμαθητές στο σχολείο, τον έλεγε κότσο, λέει, μόνο σουτ μη βαράς. Άμα ένα βαρές, λέει, κάνε με νόημα να φύγω από την εστία. Ναι, ναι. Θα τα αφήσω, δεν τα πει. Είχε, λέει, τρομερό σουτ. Ο μπαμπάς του Κώστας είπες. Ναι, ναι, ναι. Μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό σήμερα, ότι ο Γιάννης Ταραλίδης συνεχίζει και αγωνίζεται και ο μπαμπάς, ναι, του λέγεται Κώστας. Να είναι γεροί άνθρωποι. Ναι, Βαγγέλη, λοιπόν, υπέροχη παρουσία. Α, φανταστικός. Υπέροχη καλά, παρουσία. Τα νέα του καταράκτη. Τα πάντα σου κάθε φορά και με υπέροχο τρόπο. Αυτό το επαρχιακός μύθος μετράει πραγματικά. Είσαι υπέροχος. Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Και μακάρι να βγαίνανε 1000 άτομα να μην κανείς. Ούτε ΠΑΟΚ ούτε Ηρακλή Ολυμπιακό. Από ομάδες τέτοιες. Οπαδός, αλμοπός. Συγκινούμε. Πραγματικά, να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι. Γιώργο Ιταλού, θα το διαβάσει επιτέλους. Ένα μηνυματάκι μόνο. Μισό λεπτό λιγάκι, δεν σημαίνει. Γιατί μας τυγώνετε. Ο Τάσος Λιβέρε. Λοιπόν, μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Γιατί τον μαστιγώνετε. Αποκάλεσε βλάχα την Μόνικα. Συνεχίστε μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από την Δύση. Μαζί μας έχουμε την πίτσα Mr. Gold. Σικές μες. Σας άνοιξε η όρεξη με αυτά που λέμε, έτσι. Σικές μες ελογίου μετά, 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery. Άκουσε καλά, κυριούλη. Στο 62-85-86 μπορείς να παραγγείλεις από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Είτε μένει σικές, είτε Νέα Πολύ, είτε Αμπελόκηπους, είτε Πολύχνη, είτε Μετέωρα, είτε στο κέντρο. Μία εκ των προσφορών, όπως 3 πίτσες κανονικές 78 εκατοστά, μόνο 10,50. Πίτσα Mr. Gold. Δεν θέλω να το κάψουμε τώρα. Ναι, αύριο το βάζεις. Με το δοκάρι, έτσι. Εννοείται. Αύριο. Τι με το δοκάρι. Με το σουτ, με το δοκάρι που έσπασε. Ναι, τι. Θα βάλεις quiz, αλλά δεν ξέρω τι. Λοιπόν. Μην το βάζεις. Άντε. Αύριο. Αύριο, το λέω από τώρα, γιατί δεν έρθει καμία απάντηση τους επόμενους 6 μήνες. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής με σουτ στο χωριό του πριν πάει σε τεράστιο αθηναϊκό κλαμπ σκότωσε γάιδαρο. Μόνο ο Χρήστος Κιώσης. Μόνο ο Χρήστος Κιώσης. Αλλά τι να το κάνω. Πριν πάει σε τεράστιο αθηναϊκό ποδοσφαιρικό κλαμπ στο χωριό του σκότωσε γάιδαρο. Η μπάλα πέρασε από τα δίχτυα μέσα, τρύπησε, μπήκε γκολ και από πίσω έβωσε και ένας γαϊδαράκος. Πάει ο γαϊδαρός. Τον σκότωσε. Όχι έσπασε οριζόντιο δοκάρι. Όπως μας είπε ο Βαγγέλης για τον Γιάννη τον Ταραλίδη, το οποίο είναι μαγιά, έτσι, εντάξει, okay. Δεν είπα ότι κάθε μέρα σπάνε δοκάρια με τα σουτ. Είχε βρωμό στο Ταραλίδης, όντως, βρωμό στο. Το κάνα στην ΑΕΚ αυτό ήμουν. Απλά δεν το κάνα στην ΑΕΚ αυτό ήμουν, ναι. Αυτά. Από τώρα το λέω, θα το βάλουμε αύριο. Yeah. Αν έρθει μια απάντηση, ο Κιώσης το απάντησε πριν καν τελειώσω την ερώτηση. Τελευταίο break για σήμερα, επιστρέφουμε. Με ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Επιστροφή στο στούντιο για την Τρόικα και σας ζητάμε την προσοχή σας. Ζητάμε την προσοχή σας γιατί θα ακούσετε κάτι σημαντικό. Δέλτα 360. Εκεί
που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Γιατί να σπουδάσεις επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού στη Δέλτα 360? Επίλεξε μία από τις ειδικότητες του τομέα υγείας και αθλητισμού και πάρε κρατικό δίπλωμα. Η σχολή σου εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση μέσω του γραφείου σταδιοδρομίας και παραμένει στο πλευρό σου όσα χρόνια κι αν περάσουν. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Διδάσκουν εκπαιδευτές με πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της υγείας. Έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τον διεθνή πιστοποιημένο τίτλο LRN που σου δίνει επιπλέον εφόδια για να διακριθείς επαγγελματικά. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου για έναν ακόμη χρόνο σε εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης αποκλειστικά από την Δέλτα 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Η Delta 360 αποτελεί το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο της χώρας με δομές σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα και Χανιά. Λειτουργούν 12 τομείς σπουδών με 85 σύγχρονες ειδικότητες. Delta 360 Θεσσαλονίκης, διεύθυνση, προσέξτε λίγο, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Τηλεφωνική επικοινωνία 2310-226-318. Μια μέρα να μπαινα σε μια Αμερικάνικη πολιτεία, πόλη ρε παιδί μου, ρε φίλε, σε ένα τέτοιο μαγαζάκι έτσι, να την έβεφτα και να έβγα τέτοια μουσική. Γι' αυτό το λόγο αγαπάμε την Αμερική. Γι' αυτό. Για αυτούς τους λόγους τέλος πάντων. Κάντο, γιατί δεν το κάνεις. Δεν μπορώ, φίλε. Πώς το κάνω. Τώρα που σε διώξει ο Τσαρτίδης, θα έχεις άπλετο χρόνο νομίζω και άπλητο. Έτσι κανονικά. Τιμούμε τη μνήμη της Billie Holiday. Σαν σήμερα το 1956 έχασε τη ζωή της. Έφυγε από τη ζωή και είναι στα χαρτογράφητα. Το 56 χάνει τη ζωή της η Billie Holiday. Billie Holiday, ναι. Και έρχεται ο Ian Curtis. Ο Ian Curtis. Ίδια χρονιά, 54-56. Α, εκείνος 54. Ναι. Μου τα μπέρδεψες. Έλα μωρέ τώρα. Ναι, ρε, δηλαδή, αν ζούσε σήμερα. Δεν σ' αρέσει. Τζαζ έχει τίποτα δύσκολο. Αν ζει. Πώς δεν έχω. Ναι. Δεν πεθαίνει το ψωματήρι μου, όχι. Καθόλου. Δεν είναι το ψωματήρι μου. Ναι. Πώς, μ' αρέσει. Ωραία. Σ' αρέσει όμως. Έχω βάλει πολύ. Δεν φλάκω και κάθε μέρα. Αλλά δεν, όχι. Ναι. Δεν, αυτό εννοώ. Δεν είναι το. It's not my cup of tea που λένε οι Άγγλοι. Ναι. Αυτό. Ναι. Δεν είναι το. Εντάξει, οκ. Okay. Θα έμπαινε 2 ώρα το βράδυ μου στη Νέα Ορλεάνη σε ένα μαγαζί τέτοιο που να ακούσει έτσι λίγο. Πάω Νέα Ορλεάνη. Μου είχε πει ένας φίλος ότι η Νέα Ορλεάνη είναι η πόλη των πάρτις. Κάθε μέρα έχει 30 πάρτι παντού, 40 πάρτι παντού. Αμάς μαντεβαίνουν τα animal parties. Τον λένε Χρήστο Κιώση, αυτόν που μου το είπε. 11 λεπτάκια έχετε, κυριουλίδες. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει 23-10-287-888 από κινητό 6-9-45-287-38. Έτσι, τα υπόλοιπα ίδια. Μήνυμα της Βαλεντίνας. Γράφεται ιστορία. Ιστορία γράφεται, ναι. Πραγματικά. Δεύτερη φορά γράφεται. Η πρώτη τέλος πάντων. Έχουμε γραμμή. Μήνυμα Βαλεντίνα, πάμε στη γραμμή. Από τη χθεσινή φόρμουλα μου έμεινε και η φάση με Φέτελ και Verstappen. Απίθανο σκηνικό, πραγματικά. Τρελή μάχη, απίθανο σκηνικό. Μπροστά στο νησί, ποια Ιβυρική και ποια Γαλλία. Γατάκια όλοι. Νιάου, νιάου. Φιλάκια, σας αγαπώ. Συγγνώμη, Βαλεντίνα, εσύ είσαι. Αν δεν ήμουν εδώ, δεν θα το πίστευα, φίλε. Δηλαδή αυτό το. Ούτε κι εσύ. Μπροστά στο νησί, ποια Ιβυρική και ποια Γαλλία. Για φόρμουλα. Γατάκια όλοι. Για φόρμουλα. Και για τη φάση με Φέτελ και Verstappen, Βαλεντίνα, συγγνώμη, είσαι εσύ. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, Γατούλη. Καλημέρα, Γατούλες. Καλημέρα, Σάββας 081. Πουλέν μας, καλημέρα, Σάββας, αγόρι μου. Τι θα φέρεις, ρωτάει ο Μάριος. Θέλει να ρωτήσει. Ποιο? Τι θα φέρεις, θέλει να ρωτήσει. Μόλις θα γυρίσω τις διακοπές, θα τον φέρω. Χωρίς φράγκα θα έχεις μείνει, τι θα φέρεις, φίλε, κουλούρι, τι θα κάνω. Εκεί δεν μένεις ποτέ, Μάρι. Το θέμα είναι πριν φύγεις που έχεις. Άμα γυρίσεις μετά, για δανεικά θα μας έρθεις. Ναι. Οπότε δεν κάνεις. Θα κάτσω 2-3 μέρες εδώ, έχω κάτι δουλίτσες και μετά θα φύγω. Ναι. Πόσο θα κάτσεις κάτω?
Μέχρι 2 Αυγούστου, περίπου μέχρι 2 Αυγούστου θα είμαι κάτω. Oh, κάτσε, φεύγεις αύριο, αυτό δεν κατάλαβα. Όχι αύριο, όχι αύριο. Σήμερα δουλεύω. Τρίτη, Τετάρτη έχω κάτι δουλειές να τακτοποιήσω εδώ πέρα. Ναι, και μετά θα φύγω. Δύο εβδομαδούλες. Ωραία. Ωραία. Μονεβασιά. Θα πάω και στη Μονεβασιά, εντάξει. Θα το... Κάτσε, εσύ που, κάτσε, πού μου ψωτήσετε εσείς, ποιο μέρος. Στην Καλαμάτα είναι, αλλά υπάρχει και σπίτι στη Μονεβασιά. Ναι. Καλαμάτα, μέσα Καλαμάτα είσαι. Όχι, τώρα είναι πριν μπει στην Καλαμάτα, αλλά είναι Δήμος. Ναι. Το, μέσα... το έχει πάρει η Καλαμάτα όλο τώρα. Ναι. Θέλω να ζητήσω... 10 λεπτά από το κέντρο, Μαρία. Να σου δώσω. Α, τίποτα, μια χαρά. Πω, πω, είσαι φίλε, είσαι μέσα στην καρδιά των πάντων. Θέλω να ζητήσω μια χάρη, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να την κάνεις. Πες μου. Μένας πρέπει να γράψω ΟΑΣ 4 εκεί. Ναι, τέτοια. Θα κοιτάξω, έχω μια μπλούζα να σου φέρω μια τέτοια μπλούζα. Άντε, ωραία. Ο Άστ, μπράβο. Είδες ο Άστ. Ναι, να τη φοράς εκεί και να την βάλεις στους επιβάτες. Χορηγός στο Ηρακλείο όμως. Έχουν βγάλει, έχουν ωραία, έχει ωραία μπουτίκη Καλαμάτα και έχει ωραίο πολύ έξυπνο κιόσκι καλοκαιρινό πάνω στην παραλία η ομάδα, το έχεις δει. Πάνω στην παραλία εκεί. Πολύ έξυπνο. Ναι, τώρα είχαν και κάποια θέματα εκεί πέρα από ό,τι διάβαζα. Αυτοί έχουν. Δεν είναι για τον αέρα, μην του συνδέσει. Μπάφο κιόσκο. Ναι. Και έχουν λίγο τσιμπημένες τιμές. Πήγα να πάρω το αυτοκόλλητο Καλαμάτα. Και? Μου λέει 3 ευρώ. Τι λέει, ρε φίλε. Λέω το αυτοκόλλητο, ρε φίλε. Α, το σαλιώνω μόνο. 3 ευρώ ξεκινάει το πιο φθηνό, έτσι. Ναι, το πιο φθηνό. Λέω να πάρω κάτι. Είσαι ωραίο λαβαράκι. Μου λέει 24 ευρώ. 7 ευρώ. Σουάπα. Λέω, ρε φίλε. Μπουτίκ. Έχουνε άλλο η μπουτίκ αυτό, κάνανε ένα καλοκαιρινό κιόσκι. Αυτό πιο πολύ το έχουνε, Μάρια, για τους τουρίστες. Ναι, πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ωραίο. Στο λιμάνι, πάνω στη Βόλτα, ναι, πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ωραίο, ναι. Βρέκα πολύ καλό αυτό. Λέω, ρε φίλε, δεν τολμάω για την μπλούζα να ρωτήσω. Εσύ πότε πήγες Καλαμάτα? Πριν 3 χρόνια. Είχες μείνει μέσα. 8 βράδυ. Μέσα στην Καλαμάτα. Οι μπλούζες να υπολογίζεις, Μάρια, πάνω στο δεκάρι, το 15, εκεί πέρα μέσα. Σου είπα να σου φέρω Καλαμάτα και λέω ήταν πολύ ακριβά. Ναι, οι μπλούζες, στο γήπεδο πήγες. Στο ένα που παίζει τώρα, ναι, μέσα. Στο παλιό, το προηγούμενο. Στο παλιό δεν βόλευε. Δεν βόλευε. Δεν βόλευε. Το παλιό είναι όλα τα. Είναι ωραία πολύ. Κάτσε, στο παλιό πήγα. Συγγνώμη, στο παλιό πήγα. Στο παλιό γήπεδο πήγα. Εντάξει. Είναι όμορφη πόλη. Πολάρα. Ναι. Ναι. Πανέμορφη. Ναι. Πολύ έξυπνη. Ναι. Πανέμορφη. Ναι. Εντάξει, είναι πανέμορφη πόλη. Εντάξει, είναι περίπου. Κοίταξε, Παναγιώτη, για να φανταστείς ότι μπορείς να κάνεις μάνια μπροστά στο Λευκό Πύργο. 5,5 χιλιόμετρα. Παραλιακό μέτωπο για να κάνεις μπάνιο μέσα στον αστικό ιστό. Δεν υπάρχει αυτό. Φαντάζομαι αυτό που σου είπε. Να πεις τώρα αν σάλταρα, πάω να βουτήξω. Κόπα Καλαμάτα δηλαδή. Πού πας, στο Λευκό Πύργο. Άμπραβο, άμπραβο. Ακριβώς έτσι μπροστά στο Λευκό Πύργο μπορείς να κάνεις μπάνιο. Βουτάς και μπροστά στο κήπο. Άλλος γνώρισα άτομο. Μου λέει φίλε, κάθομαι πάρα. Φωνάζει πεθαρά μου μέσα στεναχωρημένος. Κατεβαίνω, βουτάω και φεύγω. Πας τώρα μια. Αυτό. Κανονικά. Όχι, πανέμορφη. Το παλιό ιστορικό κέντρο, οι Άγιοι Απόστολοι πάνω δεν υπάρχει. Πανέμορφο. Εντάξει, έχει πολλά μέρη. Τον πάρουμε μια μέρα τον Παναγιώτη να τον πάμε εκεί. Άντε, ωραία. Θα βρω άλλα ενδιαφέροντα εγώ εκεί. Αν πληρώσει αυτό. Ξέρω πώς θα βρω. Όλα πληρωμένα. Γιατί φημίζεται για τις ελιές. Ανέλα, Καλαματιανή, μην κοιτάξεις, θα μας φαλιάρει. Καλαμό 4. Δεν θυμάσαι την Καλαματιανή στην Πάρο, δεν θυμάσαι. Εκεί που με τον Ηρακλειδία το δικό σου τον. Πες τον, ρε. Τον Χάρη. Τον Χάρη, ναι. Μήπως επίθετο. Όχι, ρε. Με την Καλαματιανή που δούλευε εκεί πέρα. Πολύ ωραία κοπέλα. Έχει καλές κοπέλες. Σε ένα μαγαζί στην Πάρο, στην Άουσα, εκεί πέρα που είχαμε πάει. Στην Άουσα, ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Που είχαμε φύγει από εξημέρωμα, ρε. Κλαμπάκι ήταν και ήταν 15 άτομα. Ωραία. Ωραία. Σάβα, για να μην χρεώνεις, θες να πεις κάτι άλλο, παλικάρι μου, sorry. Όχι, καλές διακοπές, καλά να περάσετε. Ολόψυχα, καλά να περάσεις. Φιλιά, θα τα πούμε τον Αύγουστο. Φιλιά στην πανέμορφη Πελοπόννησο, η μοναδική Πελοπόννησο. Να είσαι καλά, παλικάρι. Ωραία. Έγινε. Καλή συνέχεια. Πάει. Και αυτή την Αμερικάνη τα λατρεύουμε. Καλαμάτα είναι. Μπρέντα Λί, ρε φίλε. Σαν ένα μεγάλο νησί, πραγματικά. Σαν ένα μεγάλο νησί. Και είναι ωραίο, τυχερός ο. Είναι ωραία Σάββας. Η θάλασσα εκεί μπροστά, ρε φίλε. Αυτό ναι, ρε. Χαμός. Παλικάρι μου χάζεψες. Αφού τι σου λέω. Βουτάς, ναι. Τι να σου πω. Μάλιστα. Μα τι, εγώ. Τι να σου πω, χιλιάδες κόσμο είχε. Γιατί δεν μου κάνει κέφι να είναι ο δρόμος αυτοκίνητο και να βουτάς εκεί μπροστά, ρε φίλε. Αυτό. Είναι η άσφαλτος πίσω σου περίπου 30 μέτρα, ρε φίλε. Καλή κράτη δηλαδή. Τι, κάτσε, περίμενε. Ναι, όχι. Ρε φίλε, δεν πας πιο έξω, έχει 100 μέρη πιο έξω. Δηλαδή έχει από την άκρη της πόλης 2,5 χιλιόμετρα καταπληκτική παραλία.
Κολπίσου, τα πάω ό,τι θες γύρω-γύρω. Μέρες. Εγώ νομίζω αλλού είχες μείνει ρε, εσύ, και πήγες από πέρα στην Καλαμάτα για μια μέρα. Καλαμάτα ήμουν στάνταρ ή 7 ή 8 μέρες. Κάτω, θα μου πεις 29 λείπεις γενικά. Και στο είπα. Βάζεις και εκεί 8. Και σου είπα και όλος ότι είδα, είχε μπουτίκ στο λιμάνι Καλαμάτα, ναι. Πρόχειρο έτσι και όσκι. Ναι. Και λέω πήγα να πάρω για σένα και τον Δημήτρη. Και ήταν φίλε όλα, δηλαδή, το πιο φτηνό ήταν το αυτοκόλλητο, 3 ευρώ. Βαρά στα αυτιά. Λέω φίλε 3 ευρώ. Καλαμάτα είσαι αγόρι. Ξέρετε, δεν περίμενα το αυτοκόλλητο πάνω από 1,5 ευρώ. Το Ρονάλντο φέρανε και δεν δοκιμάστηκε. Τι έκανε. Έτσι. Σωστό. Ο βασιλιάς των Διαμαντιών, πώς το λέγανε τον Παπαδόπουλος. Έκανε και μια κηδεία εδώ στην Καλαμάτα για 0-3, 25 το πόδο στο διπλό. Πάρε να έχει, κόμψουν τα αρνιά στην Καλαμάτα. Του μείναν τα σουβλάκια. Εκεί στη Χιλή ακόμα μείναν τα μάτια από τα κατσίκια. Άρα κοροϊδά. Πέρασε, με βλέπει η κυρία Μαρία, τη βλέπω κλαίει. Λέω κυρία Μαρία, τι έγινε. Ελαφάτα, έτσι θα τα πετάξουμε. 0-3, τελευταία έχουν σκεφτεί διάφορη Καλαμάτα. Ρε πέρασα, λέω πάμε στο Γλέντι. Ήμουν με εκείνη που ήμουν τότε. Λέω πάμε, έχει Γλέντι. Ανέβηκε ο Απόλωνα και πάμε και βλέπω απ' έξω καμιά κουσαριά άτομα. Οι 19 κλαίνε. Τι κλαίει. Λέω κυρία Μαρία, κυρία Λένη. Και το κελικείο μου, ρε. Με τον άντρα τη. Έλα φάτα, θα τα πετάξουμε. Θα τα πετάξουμε. Θα τα πετάξουμε. Τα σουβλάκια, ναι, ψήναν. Τι ωραία μουσική. Τα back vocals, ξέρεις, από φάντασμα. Από μια εθέρια μορφή που δεν υπάρχει. Από πίσω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τιμούμε τη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. Σαν σήμερα το 1994 μας άφησε κάτι ρωστηγήματα όπως αυτό. Το παίρνουν, το ερμηνεύουν Αμερικανάκια, Αμερικανίδες, Αμερικανοί. Και όσοι μπορείτε, έχω γνωρίσει πολλούς Αμερικάνους που λατρεύουν Μάνο Χατζηδάκη. Αυτό είναι το 63, κάπου εκεί νομίζω. Εννοείται. Το 63. Επισκεφτείτε, όσοι έχετε πάει στην Ξάνθη και δεν πήγατε στο σπίτι που γεννήθηκε, έχετε εγκληματίσει, έτσι. Να πάτε οπωσδήποτε. Είναι πανέμορφο. Το περίφημο La Grande Maison. Το έχουν κάνει πανέμορφο. Πανέμορφο. Ο ένας όροφος είναι. Ο άλλος είναι άλλη οικογένεια. Πάνω που γεννήθηκε ο Μάνος. Το Ιβιτσόσκυλο, και έτσι κλείνουμε την εκπομπή σήμερα. Μάλλον στη Σέριφο καταλήγω. Θέλω να πάω και να ηρεμήσω. Αν είναι να δω όλους τους δίθεν και τις γοναμπή escorts και τα Demec luxury μαγαζιά, πάω και Χαλκιδική. Εντάξει, καμία σχέση, δεν είπα Σύφνο με Χαλκιδική, ούτε μία σχέση. Απλά άλλαξε πάρα πολύ η Σύφνος. Έγινε, δηλαδή, έχασε πάρα πολύ το αγνό, το εναλλακτικό. Έγινε πολύ, το είπε πολύ ωραίο ο Άκης ο γιατρός. Έγινε το εναλλακτικό της δάπνου Δουφουκού. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Το εναλλακτικό της πολύ γκουρμέ εστιατόρια, πολύ κυριλάτα εστιατόρια, πολύ... Εντάξει, παραμένει κούκλα. Αλλά πολύ lounge, πολύ easy listening, πολύ... Στον πλατήμα γυαλό έγινε... Γυαλό, ναι. Βέβαια, προφανώς υπάρχει ακόμα ο Ιταλός, η καλύτερη πίτσα που έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου, να ξέρεις. Ο Ιταλός εκεί πέρα πάνω, αλώνει, πώς λέγεται το μαγαζί. Στο δρόμο προς Απολωνία, λες. Ναι. Ναι, αλώνει. Ναι, αλώνει. Εκεί μέσα κάπου είναι ένας Ιταλός, ο οποίος είναι στη Σύφνο από το 78-77, ναι, κάπου εκεί. Ναι, μπράβο. Έμεινε εκεί, παίζει μουσικούλα ο άνθρωπος, κάνει και τις πίτσες του. Τέλεια. Ναι. Πολύ ωραίο, ναι, μέρος. Αν πας. Γενικά αυτές τις μέρες θα έχουμε πολύ φάση θέματα καλοκαίρι, διακοπές και τέτοια. Έτσι. Θα έχουμε τέτοιο ψωμάκι και ίσως αυτές τις μέρες να έχουμε και μία καλεσμένη. Μία υπέροχη κοπελίτσα καλεσμένη. Λοιπόν, καλά, έχω λαλήσει. Κι εγώ. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. 7-16, δεν βάλαμε ερώτηση ποιον κέρδισε η Λίβερπουλ. Που λες για την Bradford 3-1. Δεν ήταν αυτό. Πριν 2-3 μέρες κερδίσαμε 0-6. Δεν ήταν quiz. Α, ναι. Γιατί λες για γυαλιά. Δεν ήταν κανένα quiz. Απλά κανένα, ούτε καν κανένα αναφορά εμείς. Το Ιβιτσόσκυλο είπε απλά, λέει, χθες κέρδισε και η Λίβερπουλ. Αυτό δεν είπα, δεν βάλαμε κανένα quizάκι. Με το καλό αύριο θα ήμασταν εδώ. Tomorrow morning. Σήμερα 1 η ώρα το κρίσιμο meeting για την τύχη του Παναγιώτη Παπαδόπουλα στην Τρόικα. Μετά και την τιμωρία που του επέβαλε ο Τσαλτίδης την Παρασκευή, με απουσία μιας ημέρας, με αφορμή τα κάποια σχόλια τα οποία υπερέβησαν τα εσκεμμένα που έκανε την Πέμπτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ήλωτες παοκτζίδες, έτσι δηλαδή στο μήνυμα. Χρωστάμε κάτι, είπανε. Όχι, τίποτα. Χορηγεί όλα στην εντέλεια. Τέλος. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για την Παραστασάρα Ιδίπους του Σοφοκλή με τον Δημήτρη Λιγνάδη, τον τεράστιο Δημήτρη Λιγνάδη, στο θέατρο Δάσους. Να είστε σε ετοιμότητα. Παραστασάρα. Θα δίνουμε διπλές προσκλησούλες αύριο. Ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση που και σήμερα έκανε τα μαγικά του στα αντέξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Να έχουμε μια Bloody Rockin' Week.